Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, έχουμε απόψε τη μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας, καλεσμένος μας, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κυρίου Ιακώβου, ο αισιολογιότατος μοναχός πατήρ Αρσένιος Βλιαγκόφτης, εκλεκτός αδελφός και ακούραστος εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου. Ο πατήρ Αρσένιος γεννήθηκε το 1956 στην Κοζάνη. Είναι πτυχιούχος φιλοσοφίας και διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε κατά τα έτη 1981-1983 στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως επιστημονικός συνεργάτης και στη συνέχεια 1983-1987 στη Θεολογική Σχολή του αυτού Πανεπιστημίου. Τα προσόντα αυτά του δίνουν τη δυνατότητα να έχει υπεύθυνο και έγκυρο λόγο σε πολλά άλλα θέματα. Από το έτος 1987 εγκαταβιώνει στην Ιερά Μονή Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου στο βατοπέδι Χαλκιδικής, της οποίας προείσταται ο καθηγούμενος και σεβαστός γέροντας πατήρ Θεόκλητος, ο σεμνός αυτός αφανής και δόκιμος εργάτης της Αγίας μας Εκκλησίας. Μαζί με τη μοναχική άσκηση και υπακοή, ο πατήρ Αρσένιος αγωνίζεται σε σημαντικούς τομείς της εκκλησιαστικής ζωής. Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε όλες σχεδόν τις πανερθόδοξες συνδιασκέψεις επί θεμάτων αιρέσεων που συνεκάλεσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έχει ασχοληθεί ειδικά με το πρόβλημα που χαρακτηρίζει έντονα την εποχή μας, το πρόβλημα της νέας εποχής. Το έχει μελετήσει διεξοδικά, γνωρίζει την ιστορία του φαινομένου, τις δυνάμεις που σήμερα το εκφράζουν, τους τρόπους που το προωθούν στη ζωή μας και άλλες πολλές παραμέτρους. Έχει εξειδικευθεί στη μελέτη των λεγόμενων ολιστικών θεραπειών που είναι παρακλάδι του μεγάλου κορμού των νεοποχήτικων φαινομένων. Για τα θέματα αυτά και γενικά περί αιρέσεων έχει κάνει πολλές ομιλίες και εκπομπές σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και έχει γράψει το σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Σύγχρονες αιρέσεις, μια πραγματική απειλή». Είναι πρόεδρος του Πνευματικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας Γονέων Βορείου Ελλάδος για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλειών Γονέων. Εδώ και 13 χρόνια είναι ο υπεύθυνος της συντάξεως του περιοδικού Παρακαταθήκη, ενός περιοδικού με ορθόδοξο πνεύμα που στοχεύει στην προβολή της εκκλησιαστικής και εθνικής μας παραδόσεως. Ο πατήρ Αρσένιος δεν φίδεται κόπων και θυσιών προκειμένου να υπηρετήσει την Εκκλησία. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η ταυτότητά του. Και παλαιότερα είχε προσκληθεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και είχε ομιλήσει το πρώτον σε ιερατική σύναξη πάνω σε επίκαιρο θέμα και το δεύτερον σε αυτόν εδώ το χώρο του Ιερού Προσκυνήματος το έτος 2005 με θέμα το φαινόμενο της νεοειδωλολατρίας, αφήνοντας και στις δύο περιπτώσεις τις καλύτερες εντυπώσεις. Άρα ο πατήρ Αρσένιος τη χάνει γνωστός και πολύ αγαπητός σε όλους μας και χαιρόμεθα όλος ιδιαιτέρως που βρίσκεται και πάλι κοντά μας για άλλη μια φορά. Τον ευχαριστούμε θερμά που ολόθυμα ανταποκρίθηκε και σε αυτό το καλεσμά μας και μπήκε στον μεγάλο κόπο να έλθει από τη μακρινή αλλά πολύ αγαπημένη μας ένδοξο Μακεδονία να μας ομιλήσει με την ευλογία βεβαίως και του σεβαστού γεροντός του, Πανασιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Θεοκλήτου, τον οποίο και από τη θέση αυτή ολόθρεμα ευχαριστούμε και αληθινά του είμεθα βαθύτατα ευγνώμονες. Ευχόμεθα από καρδίας τόσο στον αγαπητό μας ομιλητή όσο και στον Άγιο Γεροντά του πάσαν παρακύριο ευλογία και μακροημέρευση προς δόξαν Θεού και έπαινον της Αγίας μας Εκκλησίας. Ευχαριστούμε από καρδίας όλους σας για την τιμητική παρουσία σας απόψε εδώ
Όλος ιδιαιτέρως δε ευχαριστούμε τον σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας κύριο Ιάκωβα, τόσο για την ευλογία της παρούσης συναξιός μας, την οποία μας παρήχε εγκαρδίως, όσο και για την εν γέννη πατρική του αγάπη, με την οποία περιβάλλει όλους μας. Ειλικρινώς και εκ βάθους καρδίας του ευχόμεθα τα έτη της Θεοφιλούς, ποιμαντορίας του να είναι πολλά και εν υγεία προς πνευματικών στηριγμών όλων μας. Θερμά τον παρακαλούμε να εύχεται προς Κύριον για τη σωτηρία όλων μας. Από καρδίας ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Επιδαύρου κύριον Καλλίνικον, ο οποίος εκπροσωπώντας τον σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας, όλος ιδιαιτέρως μας τιμά με την ευλογημένη παρουσία του απόψε. Το ευχόμεθα από καρδίας, πλουσίαν την εξύψους δύναμη στην υψηλή και υπεύθυνη διακονία και αποστολή του. Το θέμα το οποίο παρακλήθη να μας αναπτύξει απόψε ο πατήρ Αρσένιος είναι η νέα εποχή του υδροχώου, το αρχαίο ψέμα με νέα μορφή. Θέμα που απασχολεί και προβληματίζει τους περισσότερους μας. Πιστεύω πως είναι ο πλέον ειδικός για να μας ομιλήσει υπεύθυνα και να μας διαφωτίσει άπλετα πάνω σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Μετά το πέρας της ομιλίας, το πατήρ Αρσένιος θα έχει την καλοσύνη και την υπομονή να απαντήσει σε ερωτήσεις που ενδεχομένως θα του υποβληθούν. Ο αγαπητός μας πατήρ Αρσένιος παρακαλείται να ανέβει στο βήμα. Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι σήμερα εδώ και είναι πολύ βέβαια τιμητικά αυτά που είπε για το πρόσωπό μου ο πατήρ Ιγνάτιος, είναι δείγμα της αγάπης του και γι' αυτό υπερέβαλε στα εγκόμια που μου έπλεξε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον σεβασμιότατο ποιμενάρχη σας για την άδεια και την ευλογία που έδωσε για την πραγματοποίηση της αποψινής συνάξεως και ομιλίας. Να ευχαριστήσω κατά δεύτερο λόγο τον Θεοφιλέστατο, ο οποίος τιμά με την παρουσία του την σύναξη και το πρόσωπό μου. Να ευχαριστήσω τον πατέρα Ιγνάτιο για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία εδώ και να εισέλθω στο θέμα μου, το οποίο ακούσατε, νέα εποχή του υδροχώου, το αρχαίο ψέμα με νέα μορφή. Τα τελευταία 20-30 ίσως χρόνια, αγαπητοί μου, ακούμε πάρα πολύ τους όρους νέα εποχή, παγκοσμιοποίηση. Το 1991 ο πρόεδρος Μπους Πατήρ μίλησε για πρώτη φορά για μία νέα τάξη πραγμάτων. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε, στον πόλεμο του Κόλπου ήταν, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος από τον Μπους Πατέρα πριν από 20 χρόνια. Ο όρος αυτός είναι πολύ παλαιός, η νέα τάξη πραγμάτων. Εάν θα πάρετε το χάρτινο δολάριο του ενός, το χάρτινο μονοδόλαρο, θα δείτε ότι κάτω από την πυραμίδα, που είναι ένα από τα πιο γνωστά αποκρυφιστικά σύμβολα, υπάρχει με λατινικούς χαρακτήρες γραμμένη η φράση «Novus ordos eclorum», σημαίνει «νέα τάξη πραγμάτων». Και η χρονολογία που αναγράφεται είναι 1780 περίπου, που ιδρύθηκε το Τάγμα των Ιλουμινάτων, το οποίο είναι πρώτος εξάδερφος με την Θεοσοφία.
Η θεοσοφία είναι πολύ συγγενική με τη γνωστή μας μασονία. Άρα λοιπόν δεν ήταν η πρώτη φορά. Πρώτη φορά ήταν για το ευρύ κοινό που χρησιμοποιήθηκε ο όρος Νέα Τάξη Πραγμάτων το 1991. Στην πραγματικότητα η Νέα Τάξη Πραγμάτων, όπως και η νέα εποχή του υδροχώου, όπως πιστεύω θα έχω την ευκαιρία να αναπτύξω στην αγάπη σας, είναι πάρα πολύ παλαιές στοχεύσεις. Ένα δεύτερο σημείο για να ξεκινήσουμε την εισήγησή μας, για να δείτε ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να έχουν παρουσιαστεί επικοινωνιακά τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι πολύ παλαιές συλλήψεις και σχέδια. Είναι μια συνέντευξη την οποία έδωσε στο αμερικανικό περιοδικό Look το 1961 ο πρόεδρος του Ισραήλ τότε, ο Μπεν Γκουριόν. Ερωτηθείς ο Μπεν Γκουριόν πώς φαντάζεται τον κόσμο μετά από 30 χρόνια, απήντησε ότι θα έχει καταργηθεί ο διπολισμός, η σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσος, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ενώσεως, δεν θα υπάρχουν πλέον αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος θα τίνει στο να γίνει ένα και θα έχουμε τρεις μεγάλες συσσωματώσεις πολιτικο-οικονομικές. Μία στην Ευρώπη, μία στην Αμερική και μία στην Άπο Ανατολή. Διερωτάται κανείς, ο Μπεν Γκουριόν είχε χάρισμα προφητικό ή μήπως υπήρχε ήδη από τότε κάποιο σχέδιο για το πώς θα εξελισσόταν ο κόσμος? Νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Η νέα εποχή λοιπόν και η συνακόλουθη νέα τάξη πραγμάτων και η παγκοσμιοποίηση, όπως θα δείτε, είναι το πολύ παλαιό σχέδιο των μυστικών εταιριών, το οποίο στις ημέρες μας έχει φτάσει σε ένα σημείο πραγματοποίησης πολύ κοντά φαινομενικά στον τελικό του στόχο. Τι είναι λοιπόν η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων, η παγκοσμιοποίηση? Η νέα εποχή είναι βασικά μία σύλληψη, μία πίστη της αστρολογίας. Ξέρετε, η αστρολογία είναι ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Είναι μία δυσιδαιμονία, είναι μία πλάνη. Πιστεύει ότι η ζωή του ανθρώπου καθορίζεται από τη θέση που είχαν τα άστρα στη γέννησή του, κατά κύριον λόγο, αλλά και η εκάστοτε θέση των άστρων παίζει βασικότατο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Η αστρολογία λοιπόν πιστεύει ότι κάθε 2.000 χρόνια η ανθρωπότητα μπαίνει σε μία νέα εποχή. Η προηγούμενη εποχή, λένε οι αστρολόγοι, και από εκεί το έχουν πάρει οι οπαδοί της νέας εποχής, η προηγούμενη εποχή ήταν η εποχή των ηχθείων, ήταν η εποχή του χριστιανισμού. Τώρα όμως μπήκαμε στην νέα εποχή, στην εποχή του υδροχώου. Τώρα ο Χριστός πλέον και ο χριστιανισμός μπαίνουν στο περιθώριο της ιστορίας και περιμένουμε ένα νέο Χριστό, ένα νέο Μεσσία, τον Αβατάρ όπως τον λένε, ο όρος είναι Ινδουιστικός, τον Αβατάρ, τον Μεσσία της νέας εποχής του υδροχώου, ο οποίος θα φέρει νέες αλήθειες και θα εγγενιάσει μια χρυσή εποχή φώτισης για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια και μόνο από αυτό, η πίστη αυτή είναι τελείως αντίθετη με την πίστη μας, διότι ο Χριστός μας δεν είναι ένα προϊόν με ημερομηνία λήξεως, αλλά είναι χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Είναι ο Κύριος και Θεός, είναι ο Κύριος της ιστορίας. Οι Beatles, το γνωστό αγγλικό rock συγκρότημα, τραγούδησε στη δεκαετία του 60, εκφράζοντας αυτό το μήνυμα, ότι εμείς είμαστε πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό, τραγούδησαν οι Beatles, ο χριστιανισμός θα ζαρώσει και θα χαθεί. Στη δεκαετία του 60 αυτά. Και τα βλέπουμε αυτά πώς έχουν προωθηθεί στα 40-50 χρόνια τα οποία από τότε διέρευσαν. Η νέα εποχή λοιπόν τι είναι? Είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο, δεν είναι μία οργάνωση, αλλά είναι ένα δίκτυο στο οποίο ανήκουν εκατοντάδες και χιλιάδες, θα έλεγε κανείς, οργανώσεις ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες έχουν οργανωτικά ίσως μία χαλαρή σύνδεση μεταξύ τους, αλλά
συνδέονται σε ένα βαθύτερο επίπεδο λόγω του κοσμοθεωριακού τους πιστεύω. Πολλές φορές βλέπουμε αυτές οι οργανώσεις να βρίσκονται και σε μία αντιμαχία μεταξύ τους, διότι ξέρετε, όπου υπάρχει ο διάβολος δεν υπάρχει ταπείνωση και υπάρχουν πολλοί υποψήφοι μεσίες αυτής της νέας εποχής. Ένας από αυτούς, ο οποίος ζει, είναι ο Κορεάτης ψευδομεσίας Σαν Μιον Κμουν, άλλος ήταν ο Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρ της Σαϊοντολογίας που πέθανε, ήταν ο Σαϊμπάμπα, ο οποίος πέθανε και αυτός πριν από 2-3 μήνες. Λοιπόν, είναι πολλοί. Και ο καθένας βέβαια διεκδικεί για τον εαυτό του την ιδιότητα του μεσία της νέας εποχής. Υπάρχει λοιπόν μία αντιμαχία, υπάρχει όμως και μία σύνδεση σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Τα πιστεύματα των ομάδων αυτών που αντλούνται από το χώρο των ανατολικών θρησκειών και του αποκρυφισμού και μας νομιμοποιούν να μιλούμε για κάτι το ενιαίο, είναι τα εξής σε γενικές γραμμές. Είναι η πίστη, όπως ήδη σας είπα, ότι εισερχόμεθα σε αυτή τη νέα εποχή. Κατά δεύτερον λόγο είναι η ολιστική θεώρηση του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Οι ανατολικές θρησκείες και ο αποκρυφισμός πιστεύουν ότι όλα είναι ένα. Δηλαδή αυτό εδώ το ξύλο, ένα ζώο, μία πέτρα, ο άνθρωπος και αυτό που ονομάζουμε Θεός, πιστεύουν αυτοί ότι στην ουσία τους, στο βάθος είναι το ίδιο. Στην ουσία εμείς αντίθετα πιστεύουμε, και αυτό είναι ένα θεμελιώδες, ίσως το θεμελιωδέστερο δόγμα της πίστεώς μας, ότι μεταξύ του ακτίστου Θεού, του Δημιουργού και των δημιουργημάτων υπάρχει μία άβυσσος, διότι η ουσία του Θεού είναι τελείως διαφορετική από την ουσία των δημιουργημάτων. Αυτοί αντιθέτως πιστεύουν ότι όλα είναι ένα. Αυτό το έχει εκφράσει με τρόπο επιγραμματικό η Θεοσοφία, η οποία είναι και η πνευματική μητέρα του κινήματος της νέας εποχής. Τις βασικές γραμμές αυτού του κινήματος τις έχει εκφράσει κυρίως η τρίτη πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας, η Αλίκη Μπέιλι, η οποία πέθανε το 1949. Ό,τι εδίδαξε αυτή αποτελεί Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, για τους οπαδούς της νέας εποχής. Και αυτά τα οποία δίδαξε και έγραψε, η ίδια λέγει ότι είναι διδασκαλίες τις οποίες τις απεκάλυψε ο Θιβετιανός δάσκαλος, έτσι τον ονομάζει, ο Τσβάλκ Χουλ. Αυτός, όπως η ίδια λέγει, είναι ένα όν χωρίς υλική υπόσταση. Εμείς ξέρουμε με βάση τα κλειδιά της Ορθοδόξου παραδόσεως ότι ένα όν χωρίς υλική υπόσταση είναι είτε άγγελος είτε δαίμονας. Και εφόσον δεν είναι άγγελος ο διδάσκαλος της Αλίκης Μπέιλι, είναι μία δαιμονική οντότητα. Οι νεοεποχήτες λοιπόν, μέσω και του λεγόμενου channeling, δηλαδή της επικοινωνίας με τα πνεύματα, δέχονται αποκαλύψεις της πλάνης, τις οποίες εκφράζουν στις διδασκαλίες τους. Η διδασκαλία λοιπόν η βασική είναι αυτή που σας είπα, έρχεται η νέα εποχή. Η πίστη ότι όλα είναι ένα, το ολιστικό μοντέλο, ο απόλυτος μονισμός, η ενιαία εξελικτική κλίμακα, εν το παν της Θεοσοφίας όλα είναι ένα, απλώς βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο κραδασμών, έτσι πιστεύει ο αποκρυφισμός. Συνεπώς η πολλαπλότητα, η πολυμορφία την οποία βλέπουμε είναι μία ψευδαίσθηση, είναι η μάγια του Ινδουισμού, δεν είναι κάτι το πραγματικό. Στα μάτια του σοφού υπάρχει μία ενιαία κλίμακα των όντων, ουσιαστικά όλα είναι ενέργεια. Αυτό είναι μία έκφραση κλειδί για την κατανόηση αυτού του κινήματος της νέας εποχής ή του συνδρόμου της νέας εποχής, όπως έχει ονομαστεί ωραία. Είναι ένα σύνδρομο, είναι, θα έλεγε κανείς, σαν μια αρρώστια η οποία επηρεάζει, μέσω και της προπαγάνδας βέβαια η οποία γίνεται αυτού του κινήματος, επηρεάζει τα πράγματα του πολιτισμού μας και της κοινωνίας μας. Η έννοια, η βασικότερη λοιπόν της νέας εποχής, είναι η έννοια ενέργεια, όχι όμως μια ενέργεια μετρήσιμη, μια έννοια με την οποία ασχολούνται οι φυσικές επιστήμες, αλλά μια έννοια μεταφυσική. Για αυτούς ο Θεός δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι μια
παγκόσμια ενέργεια, μια συμπαντική ενέργεια, είναι το πράνα των Ινδών ή το τσι των Κινέζων, που έχει ονομαστεί και με άλλες ονομασίες, όπως ας πούμε ο Βιθούλκας, ο σύγχρονος μέγας διδάσκαλος, ας τον πούμε έτσι, με την έννοια ότι θεωρείται πολύ σπουδαίος της ομοιοπαθητικής, την ονομάζει συμπαντική ενέργεια ή παγκόσμια ενέργεια. Όλα λοιπόν είναι ενέργεια. Και βλέπετε πώς περνάει αυτό το μήνυμα και μέσα από τη διαφήμιση. Γνωστό αναψυκτικό έχει ως διαφημιστικό του σλόγγαν «χορηγός θετικής ενέργειας». Μέσα από τις τηλεοράσεις, από τα περιοδικά, τα lifestyle κυρίως τα λεγόμενα, ο κόσμος βομβαρδίζεται με αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε το δυναμικό το οποίο έχουμε, την ενέργεια, να τη χειριστούμε. Βασικά όλα γίνονται πάνω σε αυτή τη βάση, στο πλαίσιο της νέας εποχής. Δηλαδή, για να φτάσει κανείς στην αυτοπραγμάτωση, που είναι έννοια κλειδί της νέας εποχής, γιατί το αρχαίο ψέμα ποιο είναι? Είναι αυτό το οποίο είπε ο αρχαίος σόφης στον Αδάμ και στην Εύα και άρχισε η μεγάλη ανθρώπινη περιπέτεια της πτώσεως, ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι από τη φύση του Θεός και δεν χρειάζεται κανένας Θεός έξω από τον εαυτό του για να τον σώσει. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της νέας εποχής, η αυτοθέωση. Λοιπόν, για να φτάσει κανείς στην αυτοθέωση, στην αυτοπραγμάτωση, θα πρέπει να αναπτύξει αυτή την ενέργεια την οποία έχει μέσα του και την οποία όμως δεν έχει συνειδητοποιήσει. Ο τρόπος για να το κάνει είναι η μέθοδος της γιόγκα, του διαλογισμού. Από ομάδα σε ομάδα μπορεί να ονομάζεται διαφορετικά αυτό, αλλά βασικά είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μία διαδικασία αχαλήνωτης κίνησης της φαντασίας. Αυτό ουσιαστικά είναι ο διαλογισμός. Και συνδυάζεται βέβαια και με δαιμονικές ενέργειες τις οποίες δέχεται ο άνθρωπος, καθώς επικαλείται τα πονηρά πνεύματα μέσω του διαλογισμού. Στον διαλογισμό έχουμε τα λεγόμενα mantras, που είναι λέξεις ή φράσεις για τον διαλογιζόμενο. Όταν είναι σε ένα πρώτο επίπεδο, αυτές οι λέξεις και οι φράσεις μπορεί να είναι κατανόητες, είναι συνήθως σανσκριτικές, ινδουιστικές λέξεις ή θιβετιανές στο βουδισμό, αλλά στην πραγματικότητα είναι επικλήσεις πνευμάτων. Μέσω λοιπόν των επικλήσεων ο άνθρωπος δέχεται δαιμονικές ενέργειες, μέσω της φαντασίας ανοίγει την πόρτα της καρδιάς του στο να δεχθεί επίσης δαιμονικές ενέργειες, και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία φαντάζεται ότι ο ίδιος είναι Θεός από τη φύση του. Το να φτάσει κανείς στη φώτιση, σύμφωνα με τους οπαδούς της νέας εποχής, είναι το να συνειδητοποιήσει ότι ο ίδιος είναι Θεός. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για μας δεν είναι η φώτιση, αλλά είναι η τέλεια σκότηση και ο σκοτασμός και ο δαιμονισμός του ανθρώπου. Και βέβαια μπορεί σε αυτούς τους ανθρώπους να μην βλέπει κανείς καταστάσεις δαιμονοκαταληψίας, όπως βλέπουμε ας πούμε αν πάει κανείς, ξέρω εγώ, στον Άγιο Γεράσιμο ή αλλού, που βλέπει τους δαιμονισμένους να φωνάζουν, διότι αυτός ο δαιμονισμός των στελεχών της νέας εποχής είναι χειρότερος, θα έλεγε κανείς. Δεν εκδηλώνεται το δαιμόνιο με τον τρόπο που εκδηλώνεται στα προσκυνήματα αυτά, όπως τον Άγιο Γεράσιμο, αλλά κατέχει ολοκληρωτικά αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθίστανται κήρυκες της πλάνης και διαδίδουν αυτή την πλάνη της αυτοθέωσης, της αυτοπραγμάτωσης και της αυτοσωτηρίας. Η ενέργεια λοιπόν, πιστεύουν ότι αν χειριστεί κανείς αυτή την ενέργεια, την αναπτύξει, φτάνει στη φώτιση μέσω του διαλογισμού, μέσω της γιόγκα. Εάν αυτή την ίδια ενέργεια τη χρησιμοποιήσει, μπορεί να θεραπεύει το ίδιος και να θεραπεύει τους άλλους. Είναι οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες, η ιατρική της νέας εποχής. Η ίδια αυτή η ενέργεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο, είναι οι λεγόμενες πολεμικές τέχνες της Ανατολής. Είναι το ίδιο, η ίδια αυτή η ενέργεια την οποία χρησιμοποιεί κανείς. Βλέπετε, όταν ας πούμε με ένα χτύπημα ένας πολεμοτεχνίτης του κουνκ φου ας πούμε σπάζει, ξέρω εγώ, 10 τούβλα, αυτό δεν γίνεται με μία ανθρώπινη δύναμη. Βεβαίως είναι και θέμα εξάσκησης και προπόνησης, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι μία άλλη δύναμη, την οποία ουσιαστικά την δέχεται κανείς από τα πονηρά πνεύματα. Τώρα εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι βέβαια,
και μία εξαπάτηση των ανθρώπων αυτών. Από τη μια μεριά λένε ότι όλα είναι μέσα μας και όλα μόνοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε, αποκρύπτουν ουσιαστικά από τα θύματα τους ότι αυτά που καταφέρνουν δεν τα καταφέρνουν με τις δικές τους δυνάμεις, αλλά τα καταφέρνουν συνεργαζόμενοι με τα πονηρά πνεύματα. Στην ουσία βέβαια είναι το ίδιο, διότι όταν πιστεύει κανείς ότι δεν υπάρχει ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, ο αληθινός Θεός της Εκκλησίας, αλλά ότι ο ίδιος είναι Θεός, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, ας πούμε, σκοτασμού και δαιμονισμού, τότε δέχεται και τις δαιμονικές ενέργειες και έχουμε τα φαινόμενα τα οποία σας λέω. Θα μπορούσε κανείς εδώ να πει πολλά, δεν είναι όμως ο σκοπός μου να μείνω σε αυτό το θέμα. Απλώς να τονίσω ότι από αυτήν ακριβώς την πίστη τη βασική των ομάδων της νέας εποχής, αυτού του μοσαϊκού, είπαμε η νέα εποχή είναι ένα σύνδρομο, είναι και ένα μοσαϊκό, στο οποίο, του οποίου μοσαϊκού ψηφίδες είναι αυτές οι χιλιάδες οργανώσεις. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιες, ας πούμε την Σαϊεντολογία, η οποία θεωρείται διεθνώς σήμερα ως η πιο επικίνδυνη τέτοια οργάνωση, να αναφέρουμε, ξέρω εγώ, τη Νέα Ακρόπολη, το, ξέρω εγώ, Ινδουιστικές, Νεογνωστικές, Βουδιστικές οργανώσεις κλπ. Η Εκκλησία της Ελλάδος στην συνδιάσκεψη την 7η το 1995, κάθε χρόνο γίνεται μια συνδιάσκεψη για αυτά τα θέματα των νέων αιρέσεων εισεκτών, στη συνδιάσκεψη του 1995 λοιπόν καταγράψαμε 429 τέτοιες οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν τότε στην Ελλάδα. Στα χρόνια που πέρασαν, 16 χρόνια, έχουν προσταθεί πολλές ακόμη οργανώσεις. Πολλές από αυτές βέβαια είναι θυγατρικές και με ονόματα ανυποψίαστα, διότι συνήθως όπως οι κακοποιοί αλλάζουν ονόματα. Από το αστυνομικό δελτίο παλαιότερα, ας πούμε, διάβαζε κανείς ότι ο τάδε ή τάδε ή τάδε, ας πούμε, αλλάζαν οι κακοποί ονόματα, έτσι και αυτές οι οργανώσεις δεν φανερώνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα η Σαϊεντολογία μέχρι το 1997 δεν παρουσιαζόταν ως Σαϊεντολογία, ισχυρίζονται ότι είναι εκκλησία και παραπλανούν, διότι έχουν και το σταυρό, χρησιμοποιούν το σταυρό. Ο ανυποψίαστος άνθρωπος νομίζει ότι είναι χριστιανή, αλλά αυτοί στον σταυρό, ο οποίος έχει και ένα χ, έχει 8 κεραίες, δίνουν τελείως άλλη νοηματοδότηση. Δηλαδή δεν είναι ο σταυρός του Χριστού, αλλά είναι τα 8 ενεργειακά επίπεδα στα οποία πρέπει ο άνθρωπος να περάσει για να φτάσει στο επίπεδο του θήταν, του καθαρού ή ουσιαστικά του θεοποιημένου ανθρώπου, δηλαδή με άλλα λόγια του δαιμονισμένου. Παραπλάνηση δηλαδή. Καθαρή. Αυτή εμφανιζόταν μέχρι το 1997 με τον εξής όρο, με τον εξής τίτλο, τον οποίο ένας άνθρωπος αμύητος δεν ήταν δυνατόν να υποψιαστεί, τι κρύβει. Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδας. Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, πού να φανταστεί κανείς. Και θα έλεγε ένας γονιός, να πηγαίνει το παιδί μου, ξέρω εγώ, κάτι θα πάρει αντί να πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε καφετερίες ή αλλού. Και όμως πίσω από αυτή την ωραία βιτρίνα κρυβόταν αυτό. Κατά παρόμοιο τρόπο εμφανίζονται πολλές οργανώσεις τέτοιες, είτε μητρικές είτε θυγατρικές, με τίτλους για την προστασία του περιβάλλοντος ή για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, χίλια δυο πράγματα. Δεκάδες οργανώσεις θυγατρικές από τις μεγάλες μητρικές. Να σημειώσω, για να μην νομίζει κανείς ότι αυτή είναι μία, ας το πω, εργασία φανατισμού ή μυσαλλοδοξίας, διότι έτσι κατηγορούμεθα από τους δήθεν δημοκράτες και κυρίως ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπουλος, ο οποίος για 20 χρόνια από το 1976 μέχρι το 1996 ήταν υπεύθυνος της Εκκλησίας μας σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα και κατηγορείται από την προπαγάνδα αυτών των οργανώσεων μέσω κάποιων δημοσιογράφων οι οποίοι είτε εν αγνία τους είτε εν γνώση τους, ας πούμε, κάνανε τους πολλαπλασιαστές αυτής της συκοφαντικής, ας πούμε, εκστρατείας, εκατηγορείται ως φανατικός, κυνηγός μαγισσών και ούτω καθεξής, χίλια δυο τέτοια. Να πω λοιπόν εδώ ότι το γαλλικό κοινοβούλιο θα πρέπει να παίρνουμε από τους ξένους τα καλά που έχουν και τα άσχημα τα αφήνουμε στην άκρη. Εμείς συνήθως κάνουμε το αντίθετο, αντιγράφουμε τα στραβά και δεν βλέπουμε, ας πούμε, κάποια καλά.
Οι Γάλλοι λοιπόν έχουν μία επιτροπή η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα, όχι από πλευρά, σας το πω, θεολογικής, σωτηριολογικής, έτσι, διότι εμείς όταν ασχολούμεθα έχουμε στόχο ποιμαντικό να βοηθήσουμε τους ανθρώπους για να μην πέφτουν σε παγίδες. Οι κρατικές υπηρεσίες και στη Γαλλία και στη Γερμανία που ασχολούνται με αυτά τα θέματα το κάνουν από άλλη αφετηρία, που και αυτή είναι καλή. Βλέπουν ότι αυτές οι οργανώσεις, οι λεγόμενες σέκτες, έχουν έναν καταστροφικό χαρακτήρα και για τον άνθρωπο αλλά και για την κοινωνία. Το βλέπουν κοσμικά το πράγμα, αλλά έχει και αυτή τη διάσταση, η οποία δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα παραθεωρείται. Κάνανε λοιπόν οι Γάλλοι έναν κατάλογο σαν τον δικό μας με τις 429 οργανώσεις και κατέγραψαν εκεί πέρα καμιά 200 μητρικές και θυγατρικές τέτοιες οργανώσεις, πολλές από τις οποίες ταυτίζονται με τις δικές μας. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι μόνο θρησκευτικό, αλλά έχει πολλές διαστάσεις. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα ο Μακαρίτης ο Κουτσόγιωργας, ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ, πριν από 20 χρόνια πότε ήταν, απαντώντας σε αίτημα το οποίο τότε του είχε υποβάλει ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ, είχε πει ότι εμείς δεν αναμειγνιόμεθα διότι αυτό το θέμα, λέει, είναι θέμα θρησκευτικό. Ενώ δεν είναι μόνο θρησκευτικό. Όταν διαλύονται οικογένειες, όταν άνθρωποι, ας πούμε, εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, την εργασία τους, φτάνουν στην αυτοκτονία ή φτάνουν στο ψυχιατρίο, είναι ένα θέμα μόνο θρησκευτικό, είναι ένα θέμα ευρύτερα κοινωνικό. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Ήθελα να πω λοιπόν εξ αφορμής αυτού του σημαντικού πιστεύματος των ομάδων της νέας εποχής, που είναι το λεγόμενο ολιστικό μοντέλο, δηλαδή ότι όλα είναι ένα, από την πέτρα και το ξύλο μέχρι αυτό που ονομάζουμε Θεό, στο οποίο αυτοί δεν δίνουν την έννοια του προσώπου αλλά την έννοια της απρόσωπης ενέργειας. Εκεί επάνω ουσιαστικά θεμελιώνεται και ο συγκριτισμός με ήττα το κρύ, όχι σύγκριση, έτσι, αλλά κράμα, συγκριτισμός, μία ρωσική σαλάτα. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό και αυτό της λεγόμενης νέας εποχής, ο συγκριτισμός. Θεμελιώνεται ακριβώς το ολιστικό μοντέλο. Εφόσον όλα είναι ένα, προσέξτε, άρα και οι θρησκείες είναι ένα. Απλώς στα μάτια του αμοιήτου υπάρχει κάτι το διαφορετικό. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο όμως όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, όλα τα δόγματα είναι το ίδιο. Από τη νέα εποχή θεωρούνται οι θρησκείες ως διαφορετικοί δρόμοι, διαφορετικά μονοπάτια που όμως οδηγούν στον ίδιο σκοπό. Σου λέει, όποιο δρόμο και αν ακολουθείς θα φτάσεις στο ίδιο τέρμα. Διάλεξε ανάλογα με τα προσωπικά σου γούστα ή με την παράδοσή σου, την εθνική και ούτω καθεξής. Δηλαδή για μας, ας πούμε, θα έλεγε η νέα εποχή που είμαστε Έλληνες και βρεθήκαμε Ορθόδοξοι, ας πούμε ακολουθούμε τον Ορθόδοξο δρόμο. Ο Ινδός θα ακολουθήσει τον δρόμο του Ινδουισμού, ο άλλος τον δρόμο του Βουδισμού, ο άλλος δεν ξέρω τι, ξέρω εγώ αυτός που στη Σιβηρία τον δρόμο του Σαμανισμού, αλλά όλοι θα οδηγηθούμε στο ίδιο τέρμα. Και για να θυμηθούμε και το θέμα που είχαμε αναπτύξει εδώ πριν από 6 χρόνια για τον νεοπαγανισμό, μια άλλη διάσταση του ίδιου θέματος είναι ότι θα πρέπει ο κάθε λαός να επιστρέψει στις αρχαίγονες ρίζες του. Δηλαδή, ναι μεν εμείς οι Έλληνες μπορούμε, θα έλεγε η νέα εποχή τώρα, να ακολουθήσουμε το δρόμο της Ορθοδοξίας, διότι αυτόν έχουμε μάθει και αυτός ίσως μας ταιριάζει στην ψυχοσύνθεσή μας, αλλά καλύτερα ακόμη θα ήταν να επιστρέψουμε, ας πούμε, στο Δωδεκάθεο εμείς. Οι Άγγλοι να επιστρέψουν, ξέρω εγώ, στην πίστη του δρυιδισμού, δηλαδή της μαγείας, ας πούμε, της μεσαιωνικής και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω να τονίσω και να φύγω, να πάω παρακάτω, είναι ότι ο συγκριτισμός, η πίστη δηλαδή αυτή, η άκρος πλανεμένη της νέας εποχής, ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, θεμελιώνεται ακριβώς στο ολιστικό μοντέλο. Όλα είναι ένα, αφού όλα είναι ένα, άρα και οι θρησκείες είναι ένα. Και βλέπετε την έντονη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, όταν λέω τα τελευταία 20, αλλά αυτό έχει ξεκινήσει ουσιαστικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκίνησε βέβαια ακόμη νωρίτερα από το 20 που εξεδόθηκε εκείνη η εγκύκλιος ως μειόφιλε επί Πατριαρχίας Μεταξάκη, Μελετίου Μεταξάκη.
Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλος, αποδεδειγμένος μασόνου, ο οποίος θέτει στο ίδιο επίπεδο την Ορθόδοξη Εκκλησία με τους παπικούς, με τους προτεστάντες και με όλα αυτά, και καλεί, ας πούμε, όλες τις εντός εισαγωγικών εκκλησίες σε ένα διάλογο προκειμένου να τα βρούμε τρόπον την να. Καταλάβατε, λες και το θέμα της πίστος είναι ένα θέμα, ας πούμε, διπλωματικού παζαριού, πέντε πάνω, πέντε κάτω, για να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ένα άλλο θέμα βασικό, πιστεύω, των ομάδων αυτών που μας νομιμοποιεί να μιλούμε για ένα ενιαίο φαινόμενο, είναι η πίστη όλων αυτών των ομάδων στο λεγόμενο κάρμα και στη μετενσάρκωση. Είναι η πίστη, η πλάνη, η οποία ξεκίνησε, είναι δαιμονοδίδακτη αυτή η πλάνη, η οποία ξεκίνησε από τα αρχαιότατα χρόνια, από τους Ασσυρίους, τους Βαβυλωνίους, τους αρχαίους Αιγυπτίους, άμεσα συνδεδεμένη με τη μαγεία, με τα λεγόμενα μυστήρια, τα Αιγυπτιακά, τα Βαβυλωνιακά, τα Ελευσίνια και ούτω καθεξής. Η πίστη στη μετενσάρκωση, τι σημαίνει αυτό? Πιστεύουν αυτοί ότι ο άνθρωπος μετά το θάνατο, η ψυχή του ανθρώπου μετά το θάνατο, μπαίνει σε ένα άλλο σώμα, είτε ανθρώπου είτε ζώου. Μερικοί πιστεύουν ότι μπορεί να μπει και σε ένα δέντρο ή σε ένα ορυκτό, αλλά αυτοί είναι σχετικώς λίγοι. Περισσότεροι πιστεύουν ότι μπαίνει σε ένα ζώο ή σε ένα, ή μπορεί να μπει και σε μία, ας πούμε, άλλη οντότητα. Στη μυθολογία του βουδισμού και του ινδουισμού υπάρχουν και άλλα όντα, τα λεγόμενα πρέτας κλπ. Δεν είναι αυτό τώρα ο σκοπός να τα αναλύσουμε αυτά. Λοιπόν, αυτή η δαιμονοδίδακτη πλάνη της μετενσάρκωσης, η οποία είναι αντίθετη και συμβίβαστη με την πίστη στην Ανάσταση, έτσι, εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση και όχι στην μετενσάρκωση, όλες αυτές οι ομάδες πιστεύουν στην μετενσάρκωση. Συνυφασμένη με τη μετενσάρκωση είναι η πίστη στο λεγόμενο κάρμα. Τι σημαίνει κάρμα? Είναι μία λέξη σανσκριτική, σημαίνει ρίζα της, είναι κρί, σημαίνει πράξη, δρό, ενεργό. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος, πιστεύουν αυτή δρά, εφόσον ζει, κινείται, δρά, συσσωρεύει κάρμα. Και αυτό το κάρμα καθορίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε αυτή τη ζωή. Η κατάσταση δεν είναι επιλογή του ανθρώπου, δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, αλλά καθορίζεται από αυτά που έχει κάνει στις χιλιάδες και στα εκατομμύρια της προηγούμενης ζωής του ο άνθρωπος. Αυτή η μεγάλη πλάνη, η οποία δυστυχώς έχει διαδοθεί ευρύτατα στον δυτικό κόσμο μέσω της θεοσοφίας και μέσω αυτών των ομάδων της νέας εποχής, στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτή την πλάνη την πιστεύανε μόνο 1% μεταξύ των Ευρωπαίων. Πριν από 10 περίπου χρόνια είχε γίνει μια έρευνα και έδειξε ότι η πίστη στη μετενσάρκωση ήταν μια πίστη σχεδόν στους μισούς Ευρωπαίους. Οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν αυτή την πλάνη της μετενσάρκωσης. Είναι ό,τι πιο, ας πούμε, και πέρα από την προσέγγιση, ας πούμε, τη θεολογική, και από κοινωνική άποψη να το πάρει κανείς, ας πούμε, είναι ό,τι πιο πιστοδρομικό, και αυτό υπάρχει. Είναι τα καλύτερα δεκανίκια για το οποιοδήποτε σύστημα εξουσιαστικό. Γιατί αυτοί είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι πλούσιοι, είναι στα πράγματα, ας πούμε, είναι δυνατοί, είναι ισχυροί, είναι κυβερνήτες, επειδή έχουν καλό κάρμα από προηγούμενες ζωές. Γιατί οι άλλοι, ξέρω εγώ, είναι υποτελείς? Γιατί έχουν αρνητικό κάρμα. Και επειδή οι άνθρωποι σήμερα, όπως ξέρετε, είναι τόσο δυσκολεμένοι και με την οικονομική κρίση, η οποία είναι φτιαχτή, αρκεί να πιστέψουν, θα σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για να δείτε αυτό το οποίο θεωρείται κατά την ορολογία τη σημερινή πολύ in, έτσι, σύμφωνα με τα περιοδικά lifestyle, είναι πολύ in η πίστη στη μετενσάρκωση. Ουσιαστικά είναι ό,τι πιο πιστοδρομικό και βλακώδες υπάρχει. Ένας μεγάλος Θιβετιανός δάσκαλος, Λάμα, ο Κάλου Ρίμποτς, ο οποίος ήταν,
ας πούμε αμέσως μετά το Δαλάι Λάμα. Ξέρετε ότι ο Δαλάι Λάμα είναι αρχηγός του Θιβετιανού Βουδισμού και θεωρείται ας πούμε ενσαρκωμένος θεός, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Ο Κάλου Ρίμποτς ήταν ο υπαριθμόν 2, πέθανε γύρω στο 82-83. Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο Κάλου Ρίμποτς για τη μετενσάρκωση. Ο Βούδας είδε σε μια προηγούμενη ζωή του μια μητέρα να θυλάζει ένα παιδί και να τρώει ψάρι. Τόσο υπεραπασχολημένη φαίνεται ήταν και θύλαζε και έτρωγε ψάρι. Α, εντάξει. Πετώντας τα κόκαλα του ψαριού με πολύ απότομο τρόπο σε ένα φτωχό σκυλί που είχε συρθεί στην πόρτα της. Η σκηνή φάνηκε στο Βούδα πολύ θλιβερή, γιατί μπορούσε να διακρίνει ότι στην προηγούμενη ζωή του το παιδί που θύλαζε η μάνα ήταν ο χειρότερος εχθρός της και ότι κάποτε στο μέλλον θα την έβλαπτε, ενώ το ψάρι που έτρωγε σε προηγούμενη ζωή ήταν η μητέρα της και το σκυλί σε προηγούμενη ζωή ήταν ο πατέρας της. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο Κάλου Ρίμποτσε με πάσαν σοβαρότητα και υπόψη ότι διδάσκει ας πούμε ένας λάμα και μάλιστα ένας λάμα κορυφαίος όπως αυτός για τους οπαδούς του βουδισμού και δεν μιλάμε τώρα να πάει κανείς στο Θιβέτ. Μιλάμε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε βουδιστικές τέτοιες οργανώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ό,τι εκπορεύεται από τα χείλη και από τη γραφίδα αυτών των λάμα, το θεωρούν θεοδίδακτη διδασκαλία. Δεν μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική. Αυτά είναι θέσφατα, είναι δόγματα. Φανταστείτε λοιπόν να πιστεύει κανείς. Ήδη οι άνθρωποι είναι, για να το πω έτσι λαϊκά, σαλταρισμένοι. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ένας άνθρωπος, μια μάνα να πιστεύει. Δηλαδή είμαστε στα πρόθυρα να πούμε του ψυχιατρίου της αυτοκτονίας. Μια μάνα να έχει ένα παιδί να το θυλάζει και πιστεύοντας τη μετενσάρκωση να λέει μήπως το παιδί μου σε προηγούμενη ζωή μου ήταν ο χειρότερος εχθρός μου. Μήπως το ψάρι που τρώω ήταν η μάνα μου, μήπως το σκύλο πατέρα. Δηλαδή μια κατάσταση πλήρους παράνοιας. Εάν αυτό το κείμενο που γράφει ο Κάλου Ρίμποτσε το έδιναν ας πούμε σε έναν ψυχίατρο, υποθέτω ότι θα έλεγε ότι αυτός που το έγραψε χρειάζεται θεραπεία. Και όμως εδώ αυτός που το έγραψε είναι ας πούμε ένας κορυφαίος δάσκαλος θεωρούμενος. Καταλάβατε, άρα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά και για την υγεία και για την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων και φυσικά για την πνευματική υγεία. Διότι εδώ πέρα δεχόμενος κανείς αυτά βγαίνει από το χώρο της Εκκλησίας, από το χώρο της αληθείας και πηγαίνει κατευθείαν στην αγκαλιά του πονηρού διαβόλου. Λοιπόν, άρα το ένα είναι η πίστη ότι όπου να είναι έρχεται αυτός ο Μεσσίας, ο Αβατάρ, ο οποίος σημειωτέων θα είναι συγχρόνος πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός. Ακούτε τον τελευταίο καιρό που ο Πρωθυπουργός όπου σταθεί και όπου βρεθεί κάνει λόγο και όχι μόνο αυτός αλλά και άλλοι για την ανάγκη μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεν μας το λένε έτσι για να μην μας σοκάρουν παγκόσμιας κυβέρνησης, για να μην λένε παγκόσμιας διακυβέρνησης, στην ουσία παγκόσμια κυβέρνηση. Ο αναμενόμενος λοιπόν Μεσσίας Αβατάρ της νέας εποχής θα είναι αυτός ακριβώς, έτσι τον περιμένουν αυτοί, ο παγκόσμιος κυβερνήτης, ο επικεφαλής της παγκόσμιας κυβέρνησης και συγχρόνως θα είναι και ο, ας τον πω έτσι, ο θρησκευτικός αρχηγός, δηλαδή στο πρόσωπό του θα συνενώνονται αυτές οι δύο ιδιότητες. Άρα λοιπόν το ένα είναι πίστη ότι όπου να είναι ξεκίνησε ή ξεκινάει τώρα ανάλογα με την οργάνωση, άλλοι λένε ότι μπήκαμε στην εποχή, άλλοι λένε μπαίνουμε. Υπάρχει μια έντονη ας πούμε φιλολογία για το 2012, τι θα γίνει το 2012 και τι θα γίνει το 2012. Λοιπόν, άλλη βασική πίστη όλων αυτών των ομάδων είναι αυτό που είπαμε, ολιστικό μοντέλο, όλα είναι ένα και εκεί θεμελιώνεται και ο συγκριτισμός, η ρωσική σαλάτα που πάνε να κάνουν τις θρησκείες, ένα αναχταρμά. Βασική πίστη επίσης στο κάρμα και στη μετενσάρκωση. Τώρα, για να επεκτείνουμε λίγο αυτά που λέμε, η νέα εποχή λοιπόν του Ιδροχώου ή απλώς νέα εποχή έχει μία διάσταση κοσμοθεωριακή που είναι αυτή που προσπάθησα με λίγα λόγια να σας πω, τι πιστεύουν δηλαδή, αλλά απ' την άλλη μεριά είναι συγχρόνως
και κυρίως ίσως, αν και εγώ πιστεύω ότι το βασικότερο για τους εμπνευστές της, τους σχεδιαστές της και αυτούς που την υλοποιούν είναι το κοσμοθεωριακό και όχι το, και όχι το τόσο το πρακτικό. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα που μαζεύουν το χρήμα μέσω αυτής της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν είναι η πρωταρχική στόχευση. Η πρωταρχική στόχευση είναι ο παγκόσμιος έλεγχος και να οδηγήσουν τον πλανήτη στην παγκόσμια κυβέρνηση, δηλαδή στην παγκόσμια δικτατορία. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Δεύτερος στόχος είναι το μάζεμα του χρήματος. Η νέα τάξη πραγμάτων λοιπόν, η οποία συνάγεται από τη νέα εποχή του υδροχώου. Η νέα εποχή του υδροχώου δεν είναι, ας πούμε, μια φιλοσοφία που κάνει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, στο γραφείο του, οι παλιοί φιλόσοφοι, ξέρω εγώ, θεωρώντας ότι στοχαζόμενος θα, ξέρω εγώ, θα συλλάβει, ξέρω εγώ, το νόημα της ζωής του Θεού του, αλλά έχει πρακτικές συνέπειες. Ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες? Είναι η επιδίωξη μιας νέας τάξης πραγμάτων σε πολιτικό, οικονομικό, γεωστρατηγικό επίπεδο και είναι η επιδίωξη μιας νέας τάξης πραγμάτων σε θρησκευτικό επίπεδο. Δηλαδή, με απλά λόγια, θέλουν να κάνουν τον κόσμο ένα σε επίπεδο πολιτικής και οικονομίας. Αυτό ήδη το βλέπουμε, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τέτοια προσπάθεια ενοποίησης πολιτικο-οικονομικής. Βέβαια βλέπετε τις δυσκολίες που έχει. Και όπως έχει πει και ο πατήρ Παΐσιος και άλλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί. Και ήδη το βλέπουμε αυτό. Πάνε για κατάρρευση, πάνε για... Λοιπόν, θέλουν λοιπόν να κάνουν τον κόσμο ένα. Το τέλος αυτής της ενοποίησης θα είναι η παγκόσμια κυβέρνηση. Να γίνει η Ευρώπη ένα, να γίνει η Αμερική ένα. Ήδη συζητείται η υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος του ΑΜΕΡΟ, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, να φύγει το δολάριο και να υιοθετήσουν το ΑΜΕΡΟ. Ήδη με την παγκόσμια κρίση που δημιούργησαν φτάνουν να έρχονται όχι οι ίδιοι αυτοί που την έθεσαν σε κίνηση, αλλά να έρχονται οι Κινέζοι τώρα, οι οποίοι, στους οποίους οι Αμερικανοί χρωστούν, δεν ξέρω, 15-3 εκατομμύρια δολάρια, και να λένε οι Κινέζοι να καθιερωθεί ένα νέο παγκόσμιο νόμισμα. Βλέπετε πώς πάει, ας πούμε, το παιχνίδι. Λοιπόν, ενοποίηση στην Ευρώπη, ενοποίηση στην Αμερική, ενοποίηση στην από Ανατολή, και πέρα έχουμε κάτι σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται ναύτα, δηλαδή είναι μία συμφωνία τελωνιακής οικονομικής συνεργασίας και ένωσης. Όπου αυτό το σχήμα τους εξυπηρετεί το προχωρούν, όπου δεν τους εξυπηρετεί, ας πούμε, το αλλάζουν λίγο ή το καταργούν και προωθούν κάτι καινούριο, ας πούμε. Τώρα αυτό το οποίο βλέπετε σε παγκόσμιο επίπεδο προωθείται είναι η ανάγκη για μία παγκόσμια διακυβέρνηση. Το λέει και ο Πρωθυπουργός. Ο δικός μας, το λένε και άλλοι διάφοροι, ο Τρισέ, όλοι αυτοί. Λοιπόν, παγκόσμια διακυβέρνηση για να λύσει τα παγκόσμια προβλήματα. Και μάλιστα διαβάζω ότι κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθεί, και μη σας εκπλήξει, θα χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ αποτελεσματικό όπλο για να κάμψει τις αντιστάσεις των ανθρώπων μπροστά σε αυτή την παγκόσμια δικτατορία που θέλουν να επιβάλλουν, θα χρησιμοποιηθεί και η εξωγήινη απειλή. Εδώ και πολλά χρόνια καλλιεργείται το παραμύθι των εξωγήινων, οι εξωγήινοι και οι εξωγήινοι, δεν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά οι εξωγήινοι θα χρησιμοποιηθούν για να, πώς να το πω, να φοβηθεί η ανθρωπότητα και να συνενέσει στην παγκόσμια δικτατορία. Δηλαδή, για να αντιμετωπίσουμε την εξωγήινη απειλή μας χρειάζεται μια ενιαία εκπροσώπηση της ανθρωπότητος. Να σας θυμίσω ότι εδώ και ένα χρόνο σε επίπεδο ΟΗΕ κάνανε μια, από τη Μαλαισία πώς τη λένε, την κάνανε, ας πούμε, της δώσανε μια θέση για να ασχοληθεί με το θέμα, ξέρω εγώ, του πώς θα έρθουμε σε επικοινωνία με τους εξωγήινους και αν δεχθούμε εξωγήινη απειλή κλπ. Παίζει αυτό το σενάριο και μη σας εκπλήξει αν το ακούσουμε και αυτό. Αντιλαμβάνονται, επειδή είναι ευφύς,
ότι αν ενώσουν τον κόσμο σε επίπεδο πολιτικο-οικονομικό γεωστρατηγικό, δηλαδή γεωστρατηγικό σημαίνει σφαίρες επιρροής, συμφέροντα, δύναμη και ούτω καθεξής, αγωγή, αέριο, αυτά, έρευνες κλπ. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος της νέας τάξης πραγμάτων που απορρέει από την νέα εποχή είναι, είπαμε, η πολιτικο-οικονομικο-γεωστρατηγική ενιαιοποίηση του κόσμου. Αντιλαμβάνοντος ευφύς που είναι ότι αν ενώσουν τον κόσμο μόνον έτσι, μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτή η ενοποίηση να καταρρεύσει. Γι' αυτό θέλουν να τον ενιαιοποιήσουν τον κόσμο και σε επίπεδο κοσμοθεωρίας και πίστεως και, πώς το πω, κουλτούρας. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο προωθείται η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση έχει δύο έννοιες. Από τη μια μεριά είναι η οικονομική παγκοσμιοποίηση που είναι το ότι ρίχνουν τα σύνορα των αγορών έτσι, στο παγκόσμιο εμπόριο και βέβαια εκεί που τους συμφέρει. Όπου δεν τους συμφέρει υπάρχουν σύνορα, όπου τους συμφέρει τα ρίχνουν. Αλλά εάν απλώς ρίξουν τα σύνορα στην πολιτική και στην οικονομία και δεν ενώσουν τους ανθρώπους σε επίπεδο πίστεως και κουλτούρας, δεν κάνουν τίποτε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η λεγόμενη πολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Όπως έχει γραφεί και τονιστεί και αυτό είναι, η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση είναι ένας οδοστρωτήρας ο οποίος περνάει και ισοπεδώνει πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Γλώσσες, ιστορίες, πολιτισμούς θέλουν αυτοί οι σχεδιαστές της νέας τάξης πραγμάτων, οι άνθρωποι και οι λαοί και οι κοινωνίες να μην έχουν ταυτότητα, να μην έχουν πρόσωπο. Καταλάβετε, γι' αυτό προσπαθούν να σβήσουν και την ιστορική μνήμη. Έχει μιλήσει κάποιος ωραία για την γενοκτονία μνήμης, αυτό που γίνεται και μάλιστα τώρα στα ταλέπορα παιδιά μας, που αποκρύπτεται η αληθινή μας ιστορία και όχι απλώς αποκρύπτεται αλλά διαστρεβλώνεται και ξαναγράφεται διαστρεβλωμένη. Βλέπει και σειρά του Sky για το 21 που φτάσανε να βγάλουν και τον Κολοκοτρώνη ομοφυλόφιλο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι γενοκτονία μνήμης. Πλέον τα παιδιά μας δεν πρέπει να ξέρουν ούτε για 21, ούτε για 40, ούτε για Παύλο Μελά, ούτε για ΕΟΚΑ, ούτε για τίποτε. Λοιπόν, να είναι όλα ένας χυλός για να μπορέσουν να προωθηθούν τα δικά τους σχέδια. Η πολιτισμική λοιπόν παγκοσμιοποίηση έχει την έννοια της πολτοποίησης και της ομογενοποίησης. Δεν πρέπει να υπάρχει μνήμη, ιστορική, εθνική, πολιτισμική, γλώσσες, παραδόσεις κλπ. Πρέπει όλα να γίνουν ένα με την έννοια του οδοστρωτήρα. Επειδή όμως είναι υποκριτές στο έπακρον, ενώ προωθούν αυτό το σχέδιο της ισοπαίδωσης, συγχρόνως μιλούν για πολυπολιτισμικότητα. Η πραγματική πολυπολιτισμικότητα υπήρχε, αν θέλετε, στις παραδοσιακές κοινωνίες. Δηλαδή αν θα διαβάσατε ή αν θα είδατε το έργο του Βυζαντίου Βαβυλωνία που περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα που δεν μπορούσαν στα χρόνια και της Επανάστασης να συνεννοηθούν ένας Μωραΐτης, ένας Αρβανίτης, ένας ξέρω εγώ επειδή τα γλωσσικά ιδιώματα, ένας Κρητικός κλπ. Λοιπόν, εκείνη ήταν η πραγματική πολυπολιτισμικότητα με τις ντοπιολαλιές, με τους ιδιωματισμούς, με την τοπική μουσική παράδοση που βέβαια όλοι είχαμε και έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε Έλληνες, αλλά ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες, στη μουσική, στη γλώσσα, στα. Λοιπόν, αυτό ήταν η πολυπολιτισμικότητα πραγματική. Τώρα, μιλούν πολύ για πολυπολιτισμικότητα, αλλά ποια είναι αυτή η πολυπολιτισμικότητα? Ότι καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό μεταφέροντας μαζικά λαθρομετανάστες από τις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Αυτά ήδη τα έγραψε από τη δεκαετία του 70 ο μακαριστός πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος. Αν θα διαβάσετε το βιβλίο του «Σημεία και τέρατα των σκοτεινών δυνάμεων», ένα μικρό βιβλιαράκι, ήδη από τη δεκαετία του 70 γράφει για το σχέδιο διάλυσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, του κοινωνικού ιστού τους, μέσω της, κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ότι θα έχουμε νέους δούλους, τους οποίους τους φέρουν απ' έξω για φθηνά εργατικά χέρια, και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα διαλύσουν το κοινωνικό ιστό και όλα αυτά. Ήδη τα ζούμε και κυρίως στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις. Πολυπολιτισμικότητα. Η
και δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτό είναι ένα άλλο, ας πούμε, μια άλλη καραμέλα, ένα γλυφιντζούρι, ας πούμε, της υποκρισίας της νέας τάξης πραγμάτων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Οπότε, εν ονόματι των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τα δικαιώματα των πλειονοτήτων πάει στην άκρη. Δεν έχει δικαιώματα η πλειοψηφία, αλλά έχουν οι μειονότητες. Ποιες μειονότητες? Οι θρησκευτικές, οι εθνικές, ακόμη και των σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων. Όπως όμως αυτά τα πράγματα θα μαγειρευτούν μέσα από τα μαγειρία, ας πούμε, του State Department. Τι έγινε στο Κόσοβο? Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Καλλιέργησαν την εχθρότητα μεταξύ Σέρβων και Κοσοβάρων, Ορθοδόξων και Μουσουλμάνων, λοιπόν πυροδότησαν μια σύγκρουση και τελικά είχαμε τους γνωστούς βομβαρδισμούς και είχαμε την ανατροπή της παλαιάς τάξης πραγμάτων στο κωσυφοπαίδιο και τη δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων. Δηλαδή, τα δήθεν δικαιώματα, λέω τα δήθεν, εμείς σεβόμεθα το δικαίωμα κάθε ανθρώπου κλπ. Κλπ. Αλλά εδώ είναι μια υποκρισία και είναι ένα εργαλείο της νέας τάξης για την εγκαθίδρυση αυτής της δικτατορίας την οποία θέλουν να φέρουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, είτε πραγματικών είτε κατασκευασμένων, έτσι, γίνονται εργαλείο για την ανατροπή της παλαιάς τάξης πραγμάτων και για τη δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων. Αυτό το ενδιαφέρον όμως είναι υποκριτικό και είναι, πώς να το πω, εξυπηρετεί συμφέροντα. Γιατί δεν νοιάζονται, ας πούμε, για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων? Κανείς δεν μιλάει εκεί πέρα. Οι Εβραίοι τους βομβαρδίζουν, τους, ξέρω εγώ, τους αποκλείουν, δεν έχουν αφάν, δεν έχουν φάρμακα. Χτίζουν οι Εβραίοι ένα τείχος εκεί πέρα, νέο τείχος του Βερολίνου, μήκους, ξέρω εγώ, 100 χιλιόμετρων και ύψους 5 μέτρων, για να μην μπορούν οι Παλαιστίνοι να μπαίνουν στο δικό τους έδωρο. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Αντιθέτως, εάν πειράξει κανείς μια τρίχα, ας υποθέσουμε, εάν πείραζε, ξέρω εγώ, κάποιο Κοσοβάρου στο κωσυφοπαίδιο πριν από 10 χρόνια, θα έστελνε τον ΝΑΤΟ, ας πούμε, τα βομβαρδιστικά. Πράγμα που έγινε. Γιατί δεν νοιάζονται για την ελληνική μειονότητα στη Βόρειο Ήπειρο? Γιατί δεν νοιάζονται για τη διχοτόμηση της Κύπρου και ούτω καθεξής? Άρα, λοιπόν, αυτό το ενδιαφέρον για τις μειονότητες είναι υποκριτικό και εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Και οι σκοπιμότητες, σας είπα, ποια είναι? Είτε δημιουργούν οι ίδιοι μια μειονότητα, είτε την παίρνουν, την μεγενθύνουν, πυροδοτούν συγκρούσεις κλπ. Για να φέρουν το αποτέλεσμα. Ακόμη και σεξουαλικών, λέει, σεξουαλικού προσανατολισμού. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, τα δικαιώματα, προσοχή, προσοχή, τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Ναι. Δεν έχει η κυβέρνηση χρήματα για μισθούς και για συντάξεις, αλλά είχε χρήματα για να επιδοτήσει την παρέλαση των ομοφιλοφίλων στην Αθήνα το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά είναι τα έσχη. Λοιπόν, νέα τάξη πραγμάτων, λοιπόν, σε πολιτικό, οικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, νέα τάξη πραγμάτων σε επίπεδο πίστης, πολιτισμού, θρησκείας. Όλες οι θρησκείες είναι διαφορετικοί δρόμοι, όλες οι θρησκείες πρέπει να συζητούν, να βρούμε τα κοινά μας. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, βγαίνουμε από την κοινή ρίζα του Αβραάμ, είμαστε όλοι αβραμικοί. Είμαστε αβραμικές θρησκείες, είναι η ορολογία τώρα αυτή, αλλά και όλες οι θρησκείες. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ιδιαίτερα μετά την πτώση των διδήμων πύργων, την οποία οι ίδιοι αυτοί δημιούργησαν για να επέμβουν στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, λοιπόν, ένα μπαράζ διαθρησκειακών διαλόγων, να βρούμε, ας πούμε, τα κοινά μας. Και ότι οι χριστιανοί, ξέρω εγώ, η βασική ιδέα είναι να εμπλουτιστεί μια παράδοση από την άλλη, το οποίο αυτό είναι μια, ας πούμε, δαιμονική. Φανταστείτε τώρα αυτό να ήταν η κατευθυντήρια γραμμή, το όραμα, ας πούμε, των Αγίων, των Πατέρων κλπ. Γιατί να αγωνιστούν για τον Άριο και για τον, ξέρω εγώ, τον Μακεδόνιο και τους Μονοφυσίτες, ας πούμε, να αναιρέσουν τις πλάνες τους, γιατί να φυλακιστούν, γιατί να μαρτυρήσουν? Θα έπρεπε και αυτοί να κάνουν διαθρησκειακούς διαλόγους, να πούν μια μορφή έκφρασης της αλήθειας είναι η Ορθοδοξία. Άλλη μορφή έκφρασης της αλήθειας, εξίσου νόμιμη, είναι, ας πούμε, η διδασκαλία του Αρίου, η διδασκαλία των Μονοφυσιτών. Καταλάβατε? Λοιπόν, όμως οι πατέρες δεν το έκαναν αυτό. Τι λέει ο ίδιος ο Χριστός? Δεν το λένε ούτε οι Απόστολοι ούτε κάποιος θεολόγος, το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ μόνον. Αντιθέτως, η νέα εποχή λέει ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες, πολλοί δρόμοι. Δέχονται και το Χριστό.
για να μην προκαλέσουν αντιδράσεις, δεν λένε ότι εμείς δεν δεχόμαστε. Βέβαια μπορεί κάποιοι να λένε, είπα για τους Beatles ήδη που τραγούδησαν ότι ο Χριστός θα ζαρώσει, ο χριστιανισμός θα ζαρώσει, θα χαθεί, εμείς είμαστε πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό, αλλά γενικώς και σε πρώτη φάση δεν λένε ότι το Ευαγγέλιο ο Χριστός είναι για πέταμα, λένε τα δεχόμαστε. Όμως όταν τσιμπήσει κανείς, ας πούμε, το δόλωμα, μετά αρχίζει, ας πούμε, σιγά σιγά, είναι πως μια ζακέτα άμα αρχίσει να ξυλώνεται, ας πούμε, και δεν τη σταματήσεις, μετά θα ξυλωθεί τελείως. Μετά σου λέει, ας πούμε, ναι, καλό το Ευαγγέλιο, αλλά οι Βέδες, η Μπαγκαβάντ Γκιτά, τα ιερά κείμενα άλλων θρησκειών, του Ινδουισμού, του Βουδισμού, εκείνα είναι ανώτερα, καταλάβατε, οπότε είναι πολύ ύπουλο αυτό το πράγμα. Και αυτό το κήρυγμα για δήθεν, ας πούμε, ότι όλες οι θρησκείες είναι νόμιμοι δρόμοι κλπ. Στο βάθος δεν το πιστεύουν. Όταν πριν από 110 περίπου χρόνια έγινε το πρώτο κοινοβούλιο των θρησκειών του κόσμου στο Σικάγο της Αμερικής, ο γκουρού Βιβεκανάντα, ο οποίος ήταν ο πατέρας αυτής της σύλληψης, ας πούμε, αυτού του αχταρμά, αυτού του συγκριτισμού που μετά τον προώθησε η θεοσοφία, στο Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου, υπάρχει και σήμερα αυτή η διοργάνωση και υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις παρόμοιες, είπε εκεί πέρα στους συμμετέχοντες, λέει, μήπως νομίζετε ότι ζητώ από τους Ινδουιστές να αφήσουν την πίστη τους και να γίνουν χριστιανοί? Όχι. Μήπως ζητώ από τους χριστιανούς να γίνουν Ινδουιστές? Καθόλου. Τι σας προτείνω? Η κάθε παράδοση να εμπλουτιστεί από την άλλη, είπε ο Βιβεκανάντα. Αυτό είναι καθαρά δαιμονικό. Δηλαδή να εμπλουτιστεί ο χριστιανισμός από τον βουδισμό, ο βουδισμός από τον χριστιανισμό, που αυτό βέβαια δεν γίνεται, γίνεται μονόδρομα. Ήδη σε μοναστήρια παπικά έχουμε φιλοξενία βουδιστών μοναχών για να διδαχθούν οι παπικοί χριστιανοί, να διδαχθούν, ας πούμε, να εμπλουτιστούν από την παράδοση του βουδισμού. Έχουμε παπικές καλόγριες που κάνουν γιόγκα και ούτω καθεξής, καταλάβατε. Βέβαια οι άλλοι δεν παίρνουν από μας κάτι, γιατί πιστεύουν ότι αυτοί βρίσκονται σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Γιατί με βάση αυτά που είπαμε, αυτοί πιστεύουν ότι όποιος υιοθετεί το πνεύμα της νέας εποχής του υδροχώου είναι σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Η εποχή των ιχθύων, η εποχή του χριστιανισμού είναι ένα επίπεδο πνευματικό εξελικτικά κατώτερο. Εμείς τρόπον την οι χριστιανοί είμαστε, ας πούμε, σαν παιδάκια έτσι καημένα, καθυστερημένα, ενώ αυτοί είναι, ας πούμε, θεωρούν για τον εαυτό τους ότι είναι οι ανθρωποθεοί της νέας εποχής. Οπότε όλα αυτά που λένε περί ισοτιμίας δήθεν των θρησκειών και ότι όλες είναι τάχα δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό είναι ψέματα. Όταν ο γκουρού Βιβεκανάντα γύρισε από το Σικάγο στο Μαντράς της Ινδίας, εκεί εξεφώνησε έναν πύρινο λόγο και απευθυνόμενος στα πλήθη των χιλιάδων τότε φοιτητών της Ινδίας οι οποίοι τον αποθέωναν, τους είπε: «Μπροστά μας έχουμε ένα όραμα. Είναι η κατάκτηση της Δύσης από την Ινδική πνευματικότητα». Τα αντίθετα δηλαδή. Στο Σικάγο είπε ότι δεν σας ζητώ να γίνετε Ινδουιστές, αλλά να εμπλουτίσουμε ο καθένας την παράδοσή μας με στοιχεία από την παράδοση του άλλου. Στην Ινδία όμως είπε αυτό που πραγματικά πίστευε, ότι δηλαδή πρέπει η Ινδία να κατακτήσει με την πνευματικότητά της, ποια πνευματικότητα δηλαδή, τη δαιμονική πνευματικότητα, να κατακτήσει τη Δύση. Άρα λοιπόν οι λεγόμενοι διαθρησκειακοί διάλογοι σε πιο βαθιά νερά, γιατί αυτό που συνήθως γίνεται πολλές φορές, ας πούμε, είναι μια διπλωματία και ένα αυτό, και αυτό καταδικαστέω οπωσδήποτε, διότι αλλοιώνει το φρόνημα των πιστών, διότι τι νόημα βγάζει ο πιστός όταν βλέπει, ας πούμε, τους ηγέτες του να συγχροτίζονται, να αγκαλιάζονται και να λένε ότι είμαστε το ίδιο. Λέει, άρα αφού είμαστε το ίδιο, αφού είμαστε το ίδιο με τον Πάπα, αφού... Και τι μήνυμα παίρνει ο Ορθόδοξος πιστός, αλλά τι μήνυμα παίρνει και ο Παπικός. Ο Παπικός σου λέει, αφού είμαστε το ίδιο, γιατί εγώ να γίνω Ορθόδοξος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
Ναι, σε ένα βαθύτερο όμως επίπεδο, στο Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου ή σε κάποια άλλα διαθρησκειακά συνέδρια που γίνονται, που συγκαλεί ο Κορέα της Ψευδομεσίας Αν Μιούν Κμούν της Ενωτικής Λεγόμενης Εκκλησίας, εκεί πέρα ακριβώς είναι αυτό το θέατρο, ας πούμε, του παραλόγου, που καθόμαστε εμείς στο ίδιο τραπέζι, χριστιανοί και ορθόδοξοι, και συζητούμε με εκείνους τη στιγμή που αυτοί θεωρούν ότι είναι οι ανθρωποθεοί της νέας εποχής και εμάς μας θεωρούν για καθυστερημένα παιδάκια που ανήκουμε, ας πούμε, στην προηγούμενη εποχή. Καταλάβατε. Ο Κορεάτης Ψευδομεσίας Αν Μιούν Κμούν εξέδωσε πριν από 10 περίπου χρόνια μια παγκόσμια βίβλο, στην οποία λέει ότι ο ίδιος είναι η πραγμάτωση της εσχατολογικής προσδοκίας όλων των θρησκειών. Δηλαδή, με απλά λόγια, λέει ότι αυτό που περίμεναν όλες οι θρησκείες, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Χριστιανισμός, πραγματώνεται στο πρόσωπό του, το δικό του και της τετάρτης συζύγου του. Αυτή λοιπόν την παγκόσμια γραφή του Σαν Μιούν Κμούν την προλόγησε, παρακαλώ, ένας ορθόδοξος καθηγητής πανεπιστημίου, ο Σάββας Αγουρίδης, ο οποίος πέθανε πριν από 2-3 χρόνια και όλοι του πλέξανε τα εγκόμια του μεγάλου βιβλικού θεολόγου. Πώς μπορείς να είσαι ορθόδοξος θεολόγος και συγχρόνως να προλογίζεις την έκδοση αυτή του Μουν και να είσαι στέλεχος στα ιδρύματα του Μουν? Και βέβαια, όταν είχε έρθει παλαιότερα και μίλησε η σύζυγος του Μουν, η οποία δεν είναι απλώς σύζυγος του Μουν, αλλά θεωρείται από τους οπαδούς ότι είναι η μητέρα που μαζί με τον πατέρα τον Μουν, ας πούμε, θα πραγματώσουν αυτό στο οποίο απέτυχε ο Χριστός. Ο Χριστός απέτυχε, και εκεί που απέτυχε ο Χριστός έρχεται τώρα να επιτύχει ο Μουν και η γυναίκα του. Και τον παρουσίασε τότε στην Αθήνα την κυρία Μουν, την παρουσίασε τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλης. Αλλά για το τι κάνει ο Ράλης, τέλος πάντων, αλλά για το τι κάνει ένας ορθόδοξος καθηγητής της θεολογίας, τον οποίον εγκομίασαν πολλοί και εν ζωή και μετά το θάνατό του, αυτά νομίζω ότι πρέπει κάποτε και η Σύνοδος βέβαια έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Η Σύνοδος, όταν έγιναν γνωστά αυτά, έστειλε στις θεολογικές σχολές έγγραφο για να καταδικάσουν αυτή την κατάσταση, και οι θεολογικές σχολές τότε από συναδελφική αλληλεγγύη, λοιπόν, πώς το λέει ο λαός, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, συγχωρέστε με δηλαδή, αλλά αυτό βγήκε, είπαν ότι όχι, λέει ο Γουρίδης, όλα καλά. Πώς όλα καλά? Τέλος πάντων, δεν είναι ο σκοπός μου να, αλλά καμιά φορά πώς να πω, πρέπει και αυτά να τα λέμε, δηλαδή, όχι από πάθος, αλλά για να ξέρουμε που βαδίζουμε, δηλαδή, και να έχουμε και μία καλή, ας το πω, με πολύ σεβασμό βέβαια και στην εκκλησιαστική μας διοίκηση, να γνωρίζουμε οι πιστοί κάποια πράγματα, δηλαδή, έτσι. Διότι ένα μεγάλο έλλειμμα των διαχριστιανικών και των διαθρησκειακών διαλόγων είναι και αυτή η έλλειψη ενημέρωσης. Όχι μόνο οι απλοί πιστοί, όχι μόνο οι κληρικοί, ούτε οι κληρικοί μας, αλλά ούτε και οι ίδιοι επίσκοποι είμαστε, οφειλέστατε. Και αυτό έχει ομολογηθεί ότι δεν γνωρίζουν. Όταν έγινε πέρσι στην ιεραρχία, όταν έγινε θέμα με πρωτοβουλία του Αγίου Πειραιός, ας πούμε, για την πορεία του διαλόγου με τους παπικούς, εκεί, από ό,τι θυμούμε, πολλοί εκ των ιεραρχών διαμαρτυρήθηκαν για το ότι δεν ενημερώνονται. Άρα λοιπόν είναι μία γραφειοκρατία τεχνοκρατών, ας το πούμε, των διαλόγων των διαχριστιανικών και των διαθρησκειακών, οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό, από εδώ, από εκεί, σε συνέδρια, κάνουν διπλωματία, συμφωνούν σε κείμενα, υπογράφουν κείμενα, δεν ενημερώνουν την ιεραρχία, δεν ενημερώνεται ο λαός. Τολμώ να πω ότι σε αυτό το θέμα ο Πάπας είναι πιο δημοκρατικός. Παρότι ο Πάπας είναι Πάπας, ας πούμε, τουλάχιστον ενημερώνει εκεί τους παπικούς καρδιναλίους κλπ. Ενώ εμείς που έπρεπε να είμαστε, και όντως η Ορθοδοξία είναι, για να μιλήσω με έναν όρο έτσι κοσμικό-δημοκρατική, δηλαδή εκκλησιαστικά εννοώ συνοδική και ούτω καθεξής, λοιπόν δεν έχουμε Πάπα, λοιπόν, και όμως εμείς έχουμε αυτό το έλλειμμα ενημερώσεως. Και στους διαλόγους, να πω αυτό και να κλείσω, διότι δεν είναι αυτός ο σκοπός μου εδώ να επιμείνω, αν και αυτά τα πράγματα μας πονούν και γι' αυτό τα λέω.
Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα αυτών των διαλόγων δεν είναι το ότι γίνεται διάλογος, δηλαδή είναι παραπλανητικό, δεν είναι διάλογος να καθίσουμε σε ένα τραπέζι. Μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να μιλούμε με τον οποιονδήποτε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στο πλαίσιο αυτών των διαλόγων γίνονται συμπροσευχές, οι οποίες ρητώς απαγορεύονται από τους ιερούς κανόνες. Δεν μπορούμε εμείς να καθίμεθα, ας πούμε, δίπλα-δίπλα με παπαδίνες, με επισκοπίνες, προτεσταντίνες, οι οποίες, ξέρω εγώ, υπευλογούν γάμους ομοφιλοφίλων και άλλα αίσχη, ας πούμε, αντιευαγγελικά, και να είμαστε εμείς με τα ιερατικά μας και με τα πετραχίλια μας και με τα ομόφορά μας, και δίπλα να είναι η κυρία επισκοπίνα και να κάνουμε από κοινού, ξέρω εγώ, αγιαστικές πράξεις. Λοιπόν, μήπως πέρασε ο χρόνος, Πάτερ Ιγνάτη. Τέλος πάντων, αυτά βέβαια θα μπορούσαμε να τα αναπτύσσουμε και να εμβαθύνουμε μέχρι το πρωί, αλλά ο σκοπός μου δεν είναι να σας κουράσω. Τώρα τι γίνεται με όλα αυτά. Προσοχή, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσα μας μία, ας πούμε, μία αποθάρρυνση, μία απογοήτευση. Αυτό ακριβώς θέλει η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Τα αναλύει μια Καναδέζα δημοσιογράφος και καθηγήτρια, η Ναόμι Κλάιν, και αυτό εγγράφει και ευρύτερα τώρα στο πλαίσιο όλης αυτής της κρίσεως της κατασκευασμένης που ζούμε, και η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζω σε αυτή την κρίση. Λοιπόν, αυτή η Ναόμι Κλάιν έγραψε ένα βιβλίο που το λέει «Το δόγμα του σοκ». Ποιο είναι το δόγμα του σοκ? Εάν δεχθείς, λέει, ένα πλήγμα, αντιδράς. Εάν δεχθείς συγχρόνως 10 πλήγματα, δηλαδή φανταστείτε τώρα ένας να σε χτυπάει στο πρόσωπο, άλλος από πίσω, άλλος από μπρος, άλλος, τα χάνεις, δηλαδή οδηγείσαι σε μία σύγχυση και σε μία αποθάρρυνση. Αυτή είναι η τεχνική η οποία εφαρμόζεται. Όχι ένα μέτρο, 10 μέτρα συγχρόνως και βομβαρδισμός κάθε μέρα. Ο στόχος είναι το γονάτισμα του κόσμου, του λαού, του φρονήματος, προκειμένου να οδηγηθεί σε μία απραξία και σε μία αυτή. Ένα πείραμα που είχε γίνει, για να το δώσω πιο παραστατικά, είχαν βάλει σε ένα κλουβί, ας πούμε, μερικά ινδικά χειρίδια, αυτά τα που χρησιμοποιούν για τα πειράματα, τα ποντικάκια, τα μικρά, τα άσπρα, και ένα φίδι. Λοιπόν, τα ποντικάκια με την παρουσία του φιδιού ήταν ανήσυχα. Το φίδι, λοιπόν, πάει τρώει ένα ποντίκι. Τα άλλα τα ποντίκια θορυβήθηκαν, αυτό, πήγαν να αντιδράσουν κλπ. Είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, λούφαξαν. Αφού χώνεψε το φίδι το ποντίκι που έφαγε, μετά τρώει ένα δεύτερο ποντίκι. Οι αντιδράσεις των άλλων μειωμένες αυτή τη φορά, των άλλων ποντικών. Τρώει τρίτο, ακόμη πιο μειωμένες. Τρώει τέταρτο, ακόμη πιο μειωμένες. Συμβιβαστήκανε, δηλαδή πρέπει να προσέξουμε να μην... Πώς να το πω, να μην αποθαρρυνθούμε, να μην κιοτέψουμε, πώς να το πω. Δηλαδή δεχόμαστε μία ολομέτωπη νεοταξική, νεοεποχήτικη επίθεση. Και η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή που δέχεται σήμερα την επίθεση. Η πατρίδα μας, τώρα δεν κάνω, πώς το πω, πολιτικό κήρυγμα, αλλά δεν είναι πολιτικό αυτό, είναι εθνικό, είναι παραδοσιακό, είναι ιστορικό, είναι. Η πατρίδα μας τελεί υπό ξένη κατοχή. Τελείωσε. Λοιπόν, άλλοι κάνουν κουμάντο και αυτοί που μας κυβερνούν είναι οι υπάλληλοι των ξένων κέντρων, της Τρόικας, του Δούνου, του και ούτε καθεξής. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι πολιτικό μήνυμα, αλλά είναι η πραγματικότητα, που πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι εκείνοι είναι οι κύριοι του παιχνιδιού και ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, από χέρι χαμένοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, νομίζω, είναι να αυξήσουμε και την ορθόδοξη χριστιανική μας, πώς να πω, αγωνιστικότητα, επαγρύπνηση, να γίνουμε με απλά λόγια καλύτεροι χριστιανοί, να αυξήσουμε την προσευχή μας, τον αγώνα μας, τη μετάνοιά μας. Αυτό κυρίως είναι που περιμένει από μας ο Χριστός και το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα προς το παρόν. Συγχρόνως όμως να είμαστε και ενεργοί πολίτες. Δεν αποκλείει καθόλου αυτό το προηγούμενο. Δηλαδή ο χριστιανός, ο οποίος είναι περιορισμένος μόνο στα, και κυρίως οι κληρικοί, οι οποίοι θα ήταν περιορισμένοι μόνο στα εκκλησιαστικά τους, θα ήταν, ας πούμε, πολύ βολικοί για το οποιοδήποτε σύστημα. Δεν θέλουν όμως
τους παπάδες και δεν θέλουν τους χριστιανούς, ας πούμε, με λόγο παρεμβατικό στα δρόμενα. Γιατί έχουν αυτοί λόγο για την πατρίδα μας και δεν έχουμε εμείς? Ποιοι κάναν αυτόν τον τόπο? Δεν τον κάναν ο Μακρυγιάννης, ο Κολοκοτρώνης, οι ήρωες, οι μάρτυρες? Λοιπόν, αυτός ο τόπος είναι δικός μας. Έχουμε, αν όχι εξίσου λόγο και εμείς, έχουμε κυρίως λόγο εμείς, αλλά τουλάχιστον έχουμε εξίσου λόγο και εμείς. Έτσι. Οπότε λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε και καλύτεροι χριστιανοί να γίνουμε, αλλά να γίνουμε και ενεργοί και συνειδητότεροι πολίτες, να μην θεωρήσουμε ότι το παιχνίδι είναι χαμένο και ότι οι άλλοι το ελέγχουν, και να έχουμε αγωνιστικότητα και αισιοδοξία. Αυτοί είναι μαθητευόμενοι μάγοι, αγαπητοί μου, οι οποίοι πιστεύουν και θυμούμε αυτό που λέει η Γραφή, οι δοκούντες άρχην των εθνών, οι δοκούντες, νομίζουν. Στην πραγματικότητα ο Κύριος μας είναι ο μοναδικός και ο πραγματικός Κύριος της ιστορίας, και τίποτε δεν γίνεται αν δεν το παραχωρήσει εκείνος. Εάν αύριο ο ελληνικός λαός μετανοούσε, αλλά πώς να επέμβει ο Χριστός? Έχουμε κάθε χρόνο, λέει, 500.000 εκτρώσεις, έχουμε, λέει, πρόβλημα, ξέρω εγώ, υπογεννητικότητας, έχουμε πρόβλημα, καταντούμε μια χώρα γερόντων. Πώς να μην καταντήσουμε όταν σκοτώνουμε τα ίδια μας τα παιδιά, 500.000 κάθε χρόνο εν ψυχρό, οι ίδιες οι μάνες τα σκοτώνουν. Λοιπόν, λοιπόν, οι δοκούντες άρχιν των εθνών είναι μαθητευόμενοι μάγοι, κάνουν λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο. Ο πραγματικός ξενοδόχος είναι ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός περιμένει να δει και τη δική μας τη μετάνοια και τη δική μας την εγρήγορη στη χριστιανική και τον φιλότιμο αγώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν τρεις πανίσχυρες αυτοκρατορίες: η Ρωσική των Τζάρων, η Αυστρο-Ουγγρική και η Οθωμανική. Πανίσχυρες. Μέσα σε λίγα χρόνια δεν υπήρχε τίποτε. Η Ρωσία των Τζάρων διαλύθηκε το 17, η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε, η Αυστρο-Ουγγρική διαλύθηκε. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο φαίνεται, γιατί πάμε μακριά, μέχρι πριν από 20-22 χρόνια ποιος φανταζόταν ότι θα έπεφτε ότι θα έπεφταν τα κομμουνιστικά καθεστώτα? Ποιος φανταζόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια ότι η Ευρώπη, του ευρώ και ούτω καθεξής, θα αντιμετώπιζε αυτή την κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα? Άρα λοιπόν, μην, ας πούμε, γονατίζουμε και μην κιωτεύουμε και μην αποθαρρυνόμεθα. Ο Κύριος της ιστορίας είναι ο Χριστός. Οι προφητείες λένε ότι μετά τη μεγάλη αυτή δυσκολία, την οποία όμως δεν πρέπει να τη βλέπουμε ως θεατές από τον καναπέ, θα έρθει η αναλαμπή. Λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι θα σε πιάνουν από το μανίκι και θα σου ζητούν να τους μιλήσεις για τον Χριστό. Λοιπόν, αλλά αυτά για να έρθουν φαίνεται ότι πρέπει να κατεβούμε κι άλλα σκαλοπάτια στη σκάλα του κακού που λέει και ο ποιητής, και δεν θα έρθουν με έναν τρόπο, ας το πω έτσι, αυτόματο και μαγικό, αλλά θα έρθουν μέσα από τη δική μας την ευαισθητοποίηση, την ενεργοποίηση, την προσευχή, τη μετάνοια και τις παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Να βάλω εδώ μια ανωτελεία για να μην κουράσω και για να δοθεί ίσως και ευκαιρία για συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν ερωτήσεις, μπορώ να τις υποβάλω και να μας απαντήσει ο πατήρ Αρσένιος. Ο πατήρ Διονύσιος Αγγέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα και μας ενημερώσατε για όλα αυτά τα θέματα. Μια ερώτηση να κάνω σχετικά με την κάρτα του πολίτη. Πριν λίγο καιρό μίλησα με ένα Μητροπολίτη της Αθήνας για το θέμα αυτό, ότι τι θα γίνει, θα μιλήσει επιτέλους επίσης με εκκλησία διοικούσα για το θέμα αυτό, και μου απάντησε με ένα καθηχαστικό ύφος ότι τελείωσε το θέμα, ανακοίνωσε το κράτος ότι η κάρτα του πολίτη δεν θα έχει ούτε 686, ούτε θα προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να μείνουμε λοιπόν ήσυχοι ή όχι? Κοιτάξτε, η κάρτα του πολίτη, όπως και η φοροκάρτα και οι διάφορες κάρτες, εντάσσονται στο πλαίσιο του ολοκληρωτικού ελέγχου που προωθεί η νέα τάξη πραγμάτων της νέας εποχής. Δηλαδή, θέλουν να δημιουργήσουν μία κοινωνία όχι ελεύθερων και υπεύθυνων ανθρώπων, αλλά ένα ζαλισμένο κοπάδι φοβισμένων υπηκόων, το οποίο θα κατευθύνεται
υπό την μπαγκέτα των ινστρουκτόρων της νέας εποχής. Αυτό είναι ο στόχος τους. Λοιπόν, και θα πρέπει όλα να είναι ελεγχόμενα. Η κάρτα του πολίτη, λεγόμενη, και ο όρος είναι έτσι πολύ, είναι χρυσωμένο το χάπι. Επειδή ο όρος ταυτότητα ηλεκτρονική είναι φορτισμένος αρνητικά στη συνείδηση των πολιτών, επέλεξαν αυτόν τον όρο που δείχνει ότι είναι για το καλό μας, για την εξυπηρέτησή μας, όπως και η φοροκάρτα. Βλέπετε, δίνουν μπόνους. Εάν πάρετε τη φοροκάρτα, θα έχετε φοροαπαλλαγές. Και τη στιγμή που έρχεται, ας πούμε, και σε σφίγγει στο λαιμό και σε πνίγει και δεν έχεις να πληρώσεις, σου λέει πάρε τη φοροκάρτα, θα έχεις απαλλαγές. Οπότε αυτά όλα είναι, ας πούμε, τέχνες τις οποίες μηχανεύονται προκειμένου να προωθήσουν αυτή το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τον ολοκληρωτικό έλεγχο. Η διοικούσα εκκλησία, για να το πούμε έτσι, γιατί επίσημη δεν υπάρχει επίσημη και ανεπίσημη, όλοι είμαστε εκκλησία, έχουμε την Ιερά Σύνοδο την οποία σεβόμεθα περιόριστα, υπάρχουν δύο επιτροπές που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εμείς παρακαλούμε ευσεβάστως, όσο είναι καιρός ακόμη, να βγάλουν κάποιο κείμενο, γιατί περνάει ο καιρός και κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί η κάρτα του πολίτη και εμείς ακόμη θα μελετούμε το θέμα. Ήδη έχει νομοθετηθεί η κάρτα του μετανάστη. Ξεκινούνε, είναι η μέθοδος, ας πούμε, του σαλαμιού και είναι και η μέθοδος της προσβολής στόχων που είναι πιο ευαίσθητη. Δηλαδή στον πόλεμο επιλέγει κανείς να χτυπήσει εκεί που ο εχθρός είναι πιο αδύναμος. Δίνει λοιπόν τους κάρτες στους λάθρομετανάστες, την οποία θα την πάρουν αγαλωμένο ποδί, διότι θα αποτελεί νομιμοποίησή τους η κάρτα του μετανάστη, και μετά θα έρθει στους Έλληνες. Η κάρτα του μετανάστη έχει τσιπάκι RFID, δηλαδή αναγυνοσκόμενο εξ αποστάσεως, και τη στιγμή που το έχει αυτό το τσιπάκι η κάρτα του μετανάστη, σίγουρα θα το έχει και η κάρτα του πολίτη, η λεγόμενη κάρτα του πολίτη. Είναι δόλιο και απαράδεκτο το ότι εδώ και τόσον καιρό που γίνεται αυτή η συζήτηση δεν μας έχει πει η κυβέρνηση πώς θα είναι αυτή η περίφημη κάρτα. Τι θα έχει? Διαραίουν κάποια πράγματα, δίνονται κάποιες συνεντεύξεις. Από ό,τι φαίνεται θα είναι θα είναι συγχρόνος, καθώς θα εξελιχθεί, διότι πάλι με τη μέθοδο του σαλαμιού δεν τα κάνουν όλα από την αρχή, αλλά τα κάνουν σταδιακά. Βγάζει τη φοροκάρτα τώρα, σου λέει προαιρετική, αλλά από πρώτης του έτους υποχρεωτική. Λοιπόν, καταρχήν η κάρτα του πολίτη μπορεί να μην είναι όλα αυτά, αλλά σταδιακά θα γίνει όλα αυτά. Δηλαδή θα είναι και ιατρικός φάκελος, θα είναι και η οικονομική μας κατάσταση, θα είναι τα πάντα. Ακόμη θα είναι και ηλεκτρονικό πορτοφόλι, δηλαδή θα μπαίνεις, ας πούμε, στο λεωφορείο και αντί να έχεις εισιτήρια και να ακυρώνεις το εισιτήριό σου, θα ακυρώνεις το εισιτήριό σου με την κάρτα του πολίτη. Θα είναι όλα αυτά, θα είναι μια υπερκάρτα δηλαδή. Αυτό εμπερικλεί σοβαρότατους κινδύνους, ας πούμε, για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Θα μου πείτε τώρα, και το ξέρω, το έχω ακούσει από εκκλησιαστικούς, ας πούμε, σου λέει τι έχουμε να φοβηθούμε, είμαστε τίμοι άνθρωποι, ας τα ξέρουν όλα για μας. Ο χριστιανός πρέπει να ζει σε ένα γυάλινο πύργο. Αυτό φαίνεται να είναι ένα επιχείρημα, φαίνεται, αλλά νομίζω ότι δεν είναι, δεν στέκει, διότι εσένα, αγαπητέ μου, που είσαι φτασμένος και είσαι ένας άνθρωπος, ένας λαϊκός, ένας κληρικός, ο οποίος τέλος πάντων έφτασες, ας πούμε, είσαι, ξέρω εγώ, 60, 50, 60 χρόνια και ναι. Αλλά τον άλλον όμως, ο οποίος είναι στα 18 του και είναι στα 25 του και ψάχνει να βρει δουλειά μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος, το οποίο θα τον παρακολουθεί όπου και να πάει, θα σου λέει ο εργοδότης μεθαύριο. Και αυτά είδαμε τα χαράς ότι τα επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος σε μία συνέντευξη που έδωσε. Δηλαδή ετώνησε τη διάσταση αυτή των προσωπικών ελευθεριών. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, το αμεληταίο για μας τους χριστιανούς, διότι μερικοί το περιορίζουν, σου λέει 666, λέει αν δεν έχει δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί δεν έχουμε? Και μπορείς να δώσεις βάση, επειδή είπαν ότι δεν θα έχει, να τους πιστέψω ότι δεν θα έχει. Δεν έχει σήμερα, έχει αύριο. Εφόσον αυτό το τσιπάκι είναι επαναπρογραμματιζόμενο, μπορεί να το βάλει ανά πάσα στιγμή. Καταλάβατε? Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχει 666 σε πρώτη φάση, σημαίνει ότι είναι
είναι αγαθό. Είχαμε βάλει στην παρακαταθήκη που μνημόνευσε ο πατήρ Ιγνάτιος ένα ωραίο κείμενο ενός Αγιορείτου που λέει ότι και σταυρό να έχει, και σταυρό να έχει, λέει αυτός ο Αγιορείτης, η κάρτα, να μην την πάρετε, εάν μέσω αυτής, ας πούμε, πλήττεται το ανθρώπινο πρόσωπο και οι ελευθερίες και όλα αυτά. Και σταυρό να έχει. Ήρθανε, λέει, οι Γερμανοί το 40 και επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί, η Wehrmacht, ο στρατός, η αεροπορία, η Luftwaffe είχαν, όπως και σήμερα έχουν, τον γοτθικό σταυρό. Σταυρό είχαν. Επειδή είχαν σταυρό, είπαμε εμείς, ελάτε, περάστε, είστε καλοί, είστε χριστιανοί. Όχι. Αντισταθήκαμε, πολεμήσαμε. Τι σημαίνει, δηλαδή, άμα βάλω ένα σταυρό στην κάρτα, πάνω να πει ότι είναι θεάρεστο και το παίρνουμε. Καταλάβετε. Δεν είναι μόνο δηλαδή το θέμα της παρουσίας του δυσονίμου αριθμού του 666. Μην το περιορίζουμε μόνο σε αυτό. Μας λένε σήμερα δεν θα έχει. Αύριο σας λέω εγώ θα έχει. Και γιατί να τους πιστέψουμε σήμερα και να μην πιστέψουμε αυτά που λέγανε παλαιότερα, που είχε πει και ο νυν αντιπρόεδρος, ο κύριος Πάγκαλος, και άλλοι είχαν πει ότι ναι, έχει κλπ. Κλπ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσθεθεί. Μ' άρεσε που ο Αρχιεπίσκοπος επικέντρωσε και τόνισε αυτό, το θέμα των ελευθεριών. Δηλαδή, ένας νέος πάει στα 25 του να πιάσει δουλειά σε έναν εργοδότη και ο εργοδότης, έχοντας πάρει τα προσωπικά δεδομένα, διότι ως γνωστόν δυστυχώς στην Ελλάδα όλα πουλούνται και αγοράζονται, πάτε στην Ομόνια να πάρετε όλα τα στοιχεία σε ένα CD, να πούμε, τα οικονομικά και τα φορολογικά, ό,τι σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα έχει πάρει, πληρώνοντας σε ένα CD όλα τα δεδομένα, θα χτυπάει εκεί 5 πλήκτρα, θα σου λέει, αγαπητέ μου, δεν μπορώ να σε προσλάβω, δεν μου κάνεις, γιατί θα βλέπεις το ιστορικό του ότι ενδεχομένως αυτός κάποτε, ας πούμε, πέρασε μια αρρώστια ή έχει κάποια επιβάρυνση. Σου λέει, γιατί να επιβαρυνθώ εγώ, αυτός μεθαύριο θα μου ζητήσει, ξέρω εγώ, αναρωτικές άδειες, το ένα τ' άλλο κλπ. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Μην πάμε μακριά. Πριν από ένα μήνα έγινε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη για την ασφάλεια του διαδικτύου, του ίντερνετ. Και είπε εκεί πέρα ο Γενικός Γραμματέας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, κάποιος κύριος Κάτσικας, δεν υπάρχει, λέει, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για να είναι ασφαλή αυτά τα δεδομένα πρέπει να έχετε κλειστό τον υπολογιστή και να έχετε κλειστές και τις πόρτες και τα παράθυρα, το είπε παραστατικά. Τη στιγμή λοιπόν που οι ίδιοι μας λένε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, καταλάβατε, είπανε οι δικοί μας εδώ ότι θα δημιουργήσουν ένα ασφαλές σύστημα. Δεν υπάρχει ασφαλές σύστημα. Το Δεκέμβριο πέρυσι ένα ανώτατο στέλεχος της NSA, της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε με βάση το δεδομένο ότι τα δίκτυά μας είναι προσιτά στον εχθρό. Δηλαδή μπορούν να μπουν hackers και λοιπά, ό,τι θέλετε. Παρουσίαζαν τη γερμανική κάρτα του πολίτη το Νοέμβριο και ενώ την παρουσίαζαν και ήταν ο υπουργός και άλλοι, την ίδια ώρα online, ζωντανά στον αέρα, hackers μπήκανε στην κάρτα και δείξαν ότι η κάρτα σπάζει, πώς να πω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Μου έλεγε πριν από 2 εβδομάδες ένας φίλος, έχουν μια μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, μεταφορών. Συνήθως, λέει, πληρώνουμε για τηλεφωνήματα 1000 ευρώ το μήνα. Αυτή τη φορά μας ήρθε 15.000. Γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μπήκαν hackers και κάναν τηλεφωνήματα μέσω του δικού μας αριθμού και μας χρεώσαν 15.000 και εμείς δεν μπορούμε να αποδείξουμε στον ΟΤΕ ότι δεν κάναμε αυτά τα τηλεφωνήματα. Μπαίνει ο άλλος, λοιπόν, αυτό το e-banking που λένε, ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σου λέει ο άλλος, ωραία είναι, αντί να στέκομαι στην ουρά της τράπεζας, να κάνω ηλεκτρονικές συναλλαγές από το σπίτι μου. Ναι, αλλά αυτό είναι περικλεί και κινδύνους. Μπαίνει ο άλλος, χρησιμοποιεί τη δική σου πιστωτική κάρτα ή τον δικό σου τραπεζικό λογαριασμό και ενώ, ας πούμε, δεν έκανες έξοδο ή δεν έχεις χρέη, παρουσιάζει ξαφνικά ότι έχεις ένα 1.000.000 ευρώ, ξέρω εγώ, χρωστάς εκεί πέρα. Άντε να αποδείξεις τώρα ότι δεν το έκανες. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά πράγματα και θα πρέπει να δει και αυτή τη διάσταση η διοικούσα εκκλησία. Τέλος πάντων, για να σας συντομεύω και να μην μακρηγορώ, ελπίζουμε και ευχόμεθα ότι οι συνοδικές επιτροπές θα πάρουν μια απόφαση εγκαίρως, όχι κατόπιν εορτής. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, όπως και να έχει το θέμα, έχουμε ήδη 2 συνοδικές εγκυκλίους παλαιότερες, τότε που είχε τεθεί πάλι το θέμα και είχε πει η Σύνοδος τότε
είχε εστιάσει όχι μόνο στην παρουσία του 666, αλλά και στα ατομικά δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα και την ελευθερία και όλα αυτά. Λοιπόν, τα είχε τονίσει αυτά και μπορούμε επίσης και πρέπει να σταθούμε, την έχω μάλιστα εδώ, ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους περί της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και της κάρτας του πολίτη. Μίλησε το Άγιον Όρος και είπε ότι, να το πω έτσι με απλά λόγια, ότι δεν παίρνουμε την κάρτα του πολίτη εφόσον έχει όλα αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε ένα κενό, εάν δεν έχουμε κάτι από τη Σύνοδο, τότε θα ακολουθήσουμε τις παλαιότερες συνοδικές εγκυκλίους, θα ακολουθήσουμε τη γραμμή που δίνει το Άγιον Όρος και ξέρετε ότι το Άγιον Όρος είναι πολύ ψηλά στη συνείδηση των πιστών. Λοιπόν, τι είπε το Άγιον Όρος, τι είπε ο Πατήρ Παΐσιος, τι είπαν οι γεροντάδες, λοιπόν αυτό. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει περίπτωση να βγει η Σύνοδος και να πει πάρτε, τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Η χειρότερη περίπτωση είναι να πει το αφήνω στη συνείδηση του καθενός. Και τότε λέμε εμείς, αφού είναι στη συνείδησή μου, εγώ ακολουθώ τις παλαιότερες εγκυκλίους, ακολουθώ το Άγιον Όρος και επειδή εκτός από ορθόδοξος πιστός είμαι και Έλληνας πολίτης, ελεύθερος, απόγονος του Κολοκοτρώνη και του Μακρυγιάννη και του Παύλου Μελά και του Καραολί και του Δημητρίου και όλων αυτών που δεν θυσιάστηκαν για να υποδουλωθούμε στους νεοταξίτες τραπεζίτες, λοιπόν εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε και την εθνική μας και την προσωπική μας ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου. Ως καταναλωτής εγώ πήρε θέση ας πούμε το Ινστιτούτο Καταναλωτών που είναι ένας φορέας εδώ και 40 χρόνια εκπροσωπεί εκατομμύρια καταναλωτές όλη την Ελλάδα. Ένα πολύ σκληρό κείμενο εναντίον της κάρτας του πολίτη. Οπότε αν δεν έχω καθοδήγηση από τη Σύνοδο λέω ότι εγώ ως καταναλωτής λέω όχι στην κάρτα γιατί για τους λόγους που εξέθεσα. Προσβάλλει το πρόσωπό μου, εκθέτει τα προσωπικά μου δεδομένα και ούτω καθεξής. Άλλη ερώτηση. Και επίσης παρέλειψα να πω ότι ήδη είναι περίπου 20 Μητροπολίτες από ό,τι ξέρω, να το πούμε και αυτό Θεοφυλάστατε, οι οποίοι έχουν πει, μεταξύ αυτών είναι και ο ποιμενάρχης σας εδώ, οι οποίοι τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα και είπαν ότι δεν θα πάρουμε αυτή την κάρτα του πολίτη εφόσον είναι έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, ορίστε. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω, η νέα εποχή του υδροχόγου μας είπατε, μήπως είναι η εποχή που πρέπει να πιστέψουμε ότι ήρθε ο Αντίχριστος τελικά? Και μία άλλη ερώτηση να συμπληρώσω. Επειδή από τους πολιτικούς νιώθουμε προδομένοι, μήπως πρέπει η Εκκλησία, η ηγεσία να βοηθήσει αυτό το λαό? Να βοηθήσει αυτό το λαό. Να βοηθήσει. Αφού η Εκκλησία δεν μπλέκεται με πολιτικά. Η Εκκλησία. Δεν μπλέκεται με πολιτικά. Κοιτάξτε, όταν λέμε πολιτικά με την αριστοτελική έννοια, πολιτική είναι όλος ο βίος του ανθρώπου, δηλαδή το ενδιαφέρον για τα κοινά από τους αρχαίους μας προγόνους, η αδιαφορία για τα κοινά καταδικαζόταν ως ιδιωτία, δηλαδή αυτό ήταν όνειδος, ήταν το να είναι κανείς ιδιώτης με την έννοια του να απέχει, να μην ενδιαφέρεται, αυτό ήταν βρισιά, ας το πούμε, καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς έχουμε διδαχθεί από τον πολιτισμό μας να έχουμε αυτό το εμείς του Μακρυγιάννη, το ενδιαφέρον, να μην είμαστε δηλαδή κλεισμένοι στον εαυτούλη μας, στην ατομικότητά μας, στη ζεστασιά του καναπέ και από αυτή την άποψη ήταν παρήγορο αυτό που είδαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο εκεί στο Σύνταγμα κλπ. Αυτή την κινητοποίηση των ανθρώπων οι οποίοι κατεστάλλει όπως είδατε με τα ΜΑΤ και με τα χημικά και ούτω καθεξής. Αλλά βλέπετε ακούγονται φωνές, διάβαζα με πολύ έτσι, πώς θα το πω, δηλαδή λέω μπράβο που με τόσο θαραλέο τρόπο εκφράζονται, διάβαζα την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Μητροπολίτης Μεσογείας που λέει ότι η Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία και πιστεύω ότι η πλειοψηφία των επισκόπων θα το κάνει αυτό, θα σταθούμε στο πλευρό του κόσμου και αν κόψουν λέει το ρεύμα σε κάποια νοικοκυριά επειδή δεν έχουν να πληρώσουν τα χαράτσια θα σβήσουμε και εμείς τα φώτα στις Εκκλησίες διότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ακολουθίες υπό το φως των πολυελαίων τη στιγμή που στα νοικοκυριά έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Καταλάβατε, όλα λοιπόν αυτά δείχνουν όπως και πράγματι είναι ότι η Εκκλησία είμαστε ένα κλήρος λαός. Λοιπόν, και ουσιαστικά η Εκκλησία αυτά
τα πράγματα που κάνει, ας πούμε, τα κάνει από καθαρή αγάπη και χωρίς καμιά ιδιοτέλεια, διότι μπορεί και κάποιοι μέσα από το χώρο της πολιτικής, ας πούμε, αλλά εκεί μπορεί να υπάρχει και κάποια... Η Εκκλησία δεν επιδιώκει ούτε ψήφους να πάρει, ούτε οπαδούς να κάνει, έτσι. Το μόνο που επιδιώκει είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους και να διασωθεί, ας πούμε, το ανθρώπινο πρόσωπο και η πίστη. Κάτι ρωτήσατε, αλλά με την ρήμη του λόγου. Α, για τον αντί. Κοιτάξτε, μετά... Ακούστηκε το όνομα του Ντέιβιντ πάνω σε αυτό. Του? Του Ντέιβιντ. Του Ντέιβιντ. Έχετε ακούσει. Που κρύβεται πίσω από την σαϊντολογία. Του Ντέιβιντ Ροκφέλλερ, λέτε. Ναι, γι' αυτόν λέγεται ότι για τον ιό, τον μικρότερο ιό του Ροκφέλλερ. Αυτόν λέτε. Ναι, είναι από τα πρόσωπα που τα διεθνή ΜΜΕ τον προβάλλουν ως ένα πρόσωπο, ας πούμε, που στη νέα κατάσταση και στην παγκόσμια διακυβέρνηση θα παίξει ρόλο. Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε από τη Γραφή ότι κάθε πρόσωπο το οποίο έρχεται μετά τον Χριστό και λέει ότι είναι Χριστός, Μεσσίας και λοιπά, όλα αυτά που λένε αυτοί, που περιμένουν νέο Μεσσία, αυτός είναι αντίχριστος. Είναι δηλαδή στη θέση του Χριστού εναντίον του Χριστού. Θα κάνει θαύματα ψεύδους και πλάνης. Λοιπόν, από τα οποία δεν πρέπει να παρασυρθεί και δεν θα παρασυρθούν οι πιστοί που έχουν νουν Χριστού, δεν θα παρασυρθούν. Αλλά οι άλλοι, οι οποίοι θα είναι, ας πούμε, χλιαροί και αδιάφοροι και εκτεθειμένοι στις δαιμονικές ενέργειες, και ο μεγάλος κίνδυνος που λέμε τώρα για τη νέα εποχή του υδροχώου, του αρχαίου ψέμα με νέα μορφή, ο μεγάλος κίνδυνος, και αυτό ετώνιζε ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεφιζόπουλος, είναι η αλλίωση του φρονήματος. Η νέα εποχή είναι από αυτά που μου έχουν μείνει στο μυαλό, που έλεγε ο πατήρ Αντώνιος, προσέξτε, η νέα εποχή δεν θέλει να αδειάσουν οι εκκλησίες, θέλει να γεμίσουν, με ανθρώπους όμως που θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα, δηλαδή με χριστιανούς κοσμικούς που δεν θα ξέρουν τι πιστεύουν, που θα πλένουν ότι πιστεύουν και στο Χριστό, αλλά δεν θα πιστεύουν στην Ανάσταση. Και ο Χριστός, ξέρουμε τώρα, ήταν και Θεός, αναστήθηκε. Θα πιστεύουν συγχρόνως και στο κάρμα, στη μετενσάρκωση, θα πηγαίνουν και σε αστρολόγους, θα ρίχνουν και φλιτζάνια. Δηλαδή τέτοιους ανθρώπους, να γεμίσει όμως η Εκκλησία με τέτοιους ανθρώπους. Ο μεγάλος κίνδυνος λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι η αλλίωση του φρονήματος. Η νέα εποχή και η νέα τάξη επιτίθεται και ευθέως, αλλά επιτίθεται και πλαγίως, και όπως ξέρετε τα κάστρα πέφτουν πιο εύκολα από μέσα παρά απ' έξω. Αλλά η επίθεση είναι και από μέσα και απ' έξω. Λοιπόν, ξεκάθαρα όποιος έρθει μετά τον Χριστό και λέει ότι είναι Χριστός και ούτω καθεξής, είναι αντίχριστος. Τώρα, αν θα είναι ο τελικός αντίχριστος, έτσι, κάποτε θα έρθει ο τελικός αντίχριστος στα έσχατα, αλλά και οι αντίχριστοι πριν από τον Κυρίους Αντίχριστο, και αυτοί προετοιμάζουν το δρόμο του τελικού Αντιχρίστου, οπότε και αυτοί επιτελούν έργο, προδρομικό έργο του Αντιχρίστου. Οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν εδέχθησαν τον Χριστό, και όχι απλώς δεν τον εδέχθησαν, τον σταύρωσαν, περιμένουν τον Χριστό τώρα, ο οποίος θα τους δώσει την παγκόσμια οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Ναι, αλλά βλέπετε όμως το κάστρο με τα 500.000 εκτρώσεις και με όλα αυτά τα χάλια μας, βέβαια. Εντάξει, θα πείτε τι να κάνει και ο Κοσμάκης όταν βομβαρδίζεται. Έχουμε την ευθύνη μας. Και κάτι που δεν είπα και το λέω τώρα, να σημειωθεί ότι αυτή η αναζήτηση εμπειριών και λοιπά, και όλο αυτό το μοντέλο, η πίστη στο κάρμα, στη μετενσάρκωση, στις εμπειρίες, στην αυτοπραγμάτωση, στην αυτοθέωση και λοιπά, δεν είναι μια, ας πούμε, αυτοφυής αναζήτηση των ανθρώπων, των κοινωνιών, αλλά είναι κάτι το οποίο προβάλλεται και επιβάλλεται από πάνω και από έξω. Δηλαδή βομβαρδίζεται ο κόσμος. Πάει ο άλλος να πάρει, ας πούμε, ένα παιχνίδι για τα παιδιά του και θα δει όλο κάτι δαιμονικά, όλο κάτι, καταλάβατε. Δηλαδή πρέπει να έχει πολύ γνώση και πολύ θέληση για να μην μπει σε αυτό το λούκι που προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον βάλει το σύστημα της διαφήμισης της νέας εποχής και της νέας τάξης. Υπάρχει κάτι άλλο?
Θεοφιλέστατε, πατέρα Σένι, επειδή πέρασε η ώρα, αν ευλογήσετε να μην πάρουμε άλλες ερωτήσεις και να έχει το λόγο τώρα ο Θεοφιλέστατος, προκειμένου να κλείσει την απόψινή μας σύναξη. Αφού και πάλι ευχαριστήσουμε τον πάτερ Σένι με ένα θερμό χειροκρότημα. Καταρχάς, μεταφέρω τις ευχαριστίες και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Ιακώβου. Εκφράζω τη δική μου ευγνωμοσύνη, γιατί τόσο τεκμηριωμένα ο πατήρ Αρσένιος μας μίλησε και τόσο φωτισμένα και γι' αυτό τόσο ισορροπημένα, και παρακαλώ να φύγουμε με τα μηνύματα που αυτός μας έδωσε. Δηλαδή με την αισιοδοξία ότι μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Μεγαλύτερος είναι ο Χριστός της Εκκλησίας παρά οποιαδήποτε άλλη δύναμη η οποία κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Εμείς βεβαίως οφείλουμε να είμαστε, όπως και ο πατήρ Αρσένιος τόνισε, αγωνιστικοί. Ο αγώνας μας οφείλει να είναι μέσα στην Εκκλησία, να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί, να κάνουμε την προσωπική επανάσταση εναντίον των παθών και της αμαρτίας. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα βρουν πέρασμα αυτοί που θέλουν να ρίξουν τα τείχη. Θέλω να πω ότι ο Θεός να μας δώσει δύναμη όταν θα έρθει η ώρα να πούμε όχι, εγώ την ταυτότητα δεν την παίρνω. Ωστόσο, ας παρακαλούμε το Θεό να μας δίνει δύναμη όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, το κινητό να το αφήνουμε στο σπίτι ή να το κλείνουμε. Όταν θα έρθει η ώρα που βλέπουμε ότι έχουμε οικονομικές δυσκολίες στο σπίτι, να αποφασίσει η μάνα και ο πατέρας το παιδί, όπως είπε και ο πατήρ Αρσένιος, να το κρατήσει και να μην το ρίξει. Όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να πηγαίνουμε από την αρχή που χτυπάει η καμπάνα και όχι στο τέλος. Όταν χτυπάει η καμπάνα, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Μην καθόμαστε στο σπίτι. Όταν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, να είμαστε χριστιανοί της ουσίας και όχι χριστιανοί του ονόματος. Κάποτε εκαυχόντο οι Εβραίοι ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ και πήραν ως κεραυνό την απάντηση: μη λέτε ότι έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Μπορεί ο Θεός να βγάλει και από τις πέτρες τέκνα του Αβραάμ. Να λέτε: μετανοώ για τις αμαρτίες μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που μπορούμε να κάνουμε. Αν εμείς ήμασταν δυνατοί, αν εμείς δεν ήμασταν ήδη υπό εσωτερική κατοχή, δεν θα μπορούσε κανείς να έλθει επάνω από το κεφάλι μας και να μας έχει σήμερα υπό εθνική κατοχή. Αν εμείς μπορούσαμε να πούμε όχι στις μικρές αδυναμίες μας, αν μπορούσαμε να μην θρυνούμε σήμερα θύματα τα οποία έχουν πέσει νέα παιδιά στα ναρκωτικά και να βλέπεις σπίτια να καταστρέφονται και μανάδες να κλαίνε και να οδύρονται και να λένε: προτιμώ να βλέπω το παιδί μου μια φορά πεθαμένο παρά κάθε μέρα να πεθαίνει και να σκοτώνει και την οικογένειά μου. Αν εμείς είχαμε τη δύναμη να πούμε όχι στην αμαρτία και όχι στην κατανάλωση και να μην βλέπουμε παπάδες στην τηλεόραση να κάνουν βαφτίσια και να βγάζουν το κινητό να μιλήσουν στο τηλέφωνο με εκείνη να πνιγεί και το παιδί. Αν εμείς είχαμε τη δύναμη να αντισταθούμε σε αυτά τα οποία μας δίνουν εκείνοι που θέλουν να μας κατακυριεύσουν, να είσαστε σίγουροι ότι θα ξέραμε την απάντηση στο ερώτημα: παίρνω ταυτότητα ή όχι. Αν πρόκειται να μου στελεί στην ελευθερία, δεν την παίρνω την ταυτότητα. Προτιμώ να πεθάνω όπως έκαναν οι μάρτυρες. Το θέμα είναι όμως ότι έρχεται η Τετάρτη και η Παρασκευή και εγώ στο τραπέζι μου έχω όχι μόνο λάδι, αλλά και κρέας. Γιατί δεν μπορώ να το στερηθώ. Φοβάμαι ότι όταν θα έρθει η ώρα που θα μου πούνε μην πάρεις την ταυτότητα, θα πω θα την πάρω την ταυτότητα, γιατί δεν μπορώ να στεναριθώ τα καταναλωτικά αγαθά στα οποία έχω εθιστεί. Έχω γίνει δηλαδή δούλος. Γιατί πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Η κατοχή δεν έρχεται από έξω. Η κατοχή έρχεται από μέσα. Η ελευθερία δεν έρχεται από έξω. Η ελευθερία έρχεται από μέσα. Αν εγώ είμαι εσωτερικά ελεύθερος, τα πάντα πάνε καλά. Αυτά μας είπε σήμερα πατήρ Αρσένιος και τον ευχαριστώ και αποκαλύπτομαι κυριολεκτικά. Είχα ακούσει περί αυτού, δεν τον είχα ακούσει όμως, και πλέον μπορώ να σας πω ότι θα φύγουμε σήμερα με νέες δυνάμεις. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Ιγνάτιο γιατί μας έδωσε την αφορμή σήμερα να έχουμε κοντά μας και τον ίδιο βέβαια, αλλά και τον πατέρα Αρσένιο. Θα φύγουμε με νέες δυνάμεις να πάμε να αγωνιστούμε για να γίνουμε κάτοχοι και μέτοχοι της αληθείας. Και η αλήθεια δεν είναι ούτε λόγια ούτε τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι αυτό που βρίσκεται πάνω στο ιερό θυσιαστήριο. Αυτό που ο Δεσπότης
της παραδίδει στον καινούριο παπά όταν το χειροτονεί και του λέει «Λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλατε αυτή ως συντελείας του αιώνος». Αυτή είναι η αλήθεια. Αν αυτή τη βεβαιώνουμε, αν μπαίνουμε μέσα την ώρα της λειτουργίας και βλέπουμε να καθόμαστε σταυροπόδι ή να βλέπουμε να σηκώνουμε τα κινητά και να μιλάμε ή να σχολιάζουμε το ποιος μπήκε μέσα στην εκκλησία και ποιος βγήκε, αν βεβαιώνουμε αυτήν την αλήθεια, τότε θα βρεθούν χιλιάδες ψευδοπροφήτες που θα έρθουν να μας πασάρουν άλλες αλήθειες και εμείς σαν τρεμάμενα ψάρια θα λέμε «Λες να πέσουμε θύματά τους». Ήδη έχουμε πέσει θύματά τους, χωρίς να έρθουν αυτοί να μας διδάξουν τις δικές τους αλήθειες. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Αρσένιε, και σας συγχαίρουμε με όλη μας την καρδιά. Σας παρακαλούμε να δώσετε αυτή την εικόνα του Αγίου Ιγνατίου και στον πατέρα Αρσένιο, της ένδειξη και της έκφραση ευγνωμοσύνη με την εδώ παρουσία του και την ομιλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τον γέροντά σας που σας έδωσε την ευλογία να έρθετε και ευελπιστούμε και εις άλλα. Και αγαπητοί μας ερωτσάτε να ψάλλουν τώρα το αποκριτήκη του Αγίου Ιγνατίου, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκα από το τιμονί του οποίου είναι ο πατήρας Σένς και το άξιο
Ευχαριστούμε όλους σας για την τιμητική παρουσία σας απόψε εδώ. Να πάτε στο καλό διευχών του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας, κυρίου Καλλινίκου. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας. Σας ευχαριστούμε, πατέρες και αδελφοί. Βγαίνοντας σας περιμένει ένα κέρασμα. Μπορείτε να περάσετε τώρα να χαιρετήσετε τον πατέρα Πατέρα Αρσένιο, εγώ χαιρετώ. Σας ευχαριστώ για όλα. Να με μνημονεύετε.